Ήταν πολύ μπασκετικό τρίο τετραήμερο. Πραγματικά. Ναι, αφού δεν αφήσαμε μπάλα για μπάλα και μπασκέτα για μπασκέτα. Τίποτα. Εγώ έχω εκπληκτικό. Τσούνι! Τζούνι! Τζούνι! Καλεσμένο. Τζούνι, πού είσαι δαγόρι. Πού είσαι δαγόρι. Τι γίνεται, φίλε, τι λέει ο Εύωσμος. Ο Εύωσμος καλά, αλλά δεν είμαστε ένα Εύωσμος σήμερα. Στείναμε κρεβάτια, φίλε. Α, πήγε στον Γιανουλή. Πώς είναι η εμπειρία να στείνει ένα κρεβάτι για τον Γκιούλιβερ. Πάρε το μικρόφωνο στο ματάκι σου, δεν είναι παπάρι. Ναι, λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Έλα. Όχι, δεν είναι θέμα άγχους. Προσπαθώ να σκεφτώ τι πρέπει να πω για αυτό το τεράστιο διαστάσεων κρεβάτι. Ρε, πόση ώρα κάνατε. Κοίταξε, επειδή είμαι και πολύ καλός τεχνίτης, τρία λεπτά ήταν έτοιμο το κρεβάτι. Τσούνις, ρε. Τι? Γρήγορος, ρε. Γρήγορος είναι. Το ξεπέταξα. Έτσι. Δε... Το στρώμα ήταν μεγαλύτερο. Το στρώμα ήταν θεόβαρο. Ναι, τι, πόσο στρώμα, 2,12 επί 2,5. 2,12 επί 1,90. Τόσο ήταν. Χωράνε δύο άτομα ή είσαι μόνος? Μόνος μου. Πρόβλημα, φίλε αυτό. Μεγάλο. Πρόβλημα. Πες μου, πώς το λύνεις. Θυμάσαι. Τι θα πω που έβλεπες στην όμως. Εννοείται. Ο Θεός. Μπασκετικό λοιπόν τρίο τετραήμερο. Είναι η εκπομπή του έτο. Με Γιάννη Γιαννούλη, κάτοχο Euroleague's. Το αναφέραν χθες, το είδες. Στο τέτοιο. Το αναφέραν. Ποιο? Το ότι είσαι κάτοχος Euroleague's. Γιατί είμαι? Όχι, το αναφέραν στη μετάδοση live, το ισπανικό έβλεπα εγώ. Ναι. Έβλεπα το ισπανικό. Και Πάσα και τέτοια. Ναι, και Πάσα και Ανούλης. Σε είχαν μέσα στην τριάδα των πιο εύστοχων στα δίποντα, νομίζω. Είμαι στην τριάδα, ναι. Και έχω και το ατομικό ρεκόρ. Τι ατομικό ρεκόρ έχεις? Έχω 95% σε ευστοχία 2 πόντων στη δεύτερη φάση Ευρωλίγκας. Τι, είχες 67? Όχι, είχα 19 στα 20. Πάρτα. Ναι, τον αναφέραν κάπου. Αναφέρανε. Και στον Θεσσαλονίκη. Αισθάνθηκα, πολύ περήφανο, φίλε, που κάνουμε εκπομπή μαζί και είμαστε. Βέβαια, φίλε, Ευρωλίγκα είσαι. Δηλαδή, συνήθω θυμάμαι ότι είσαι κατσαπλιάζει από την καρδίτσα και ξαφνικά χθε στην Ευρωλίγκα θυμήθηκα, ναι, ότι είσαι ένα εκπληκτικό αθλητή. Ήσουν. Είναι ακόμα. Είναι ακόμα. Στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξα 22 πόντου, 10 rebound, 6 assist. Και ένα κάρφωμα. Και μια τάπα. Και τα, δύο τάπες. Δύο τάπες. Τι παίζατε, με τον Παπαστούφ? Όχι, παίζαμε. Με τον πρώτο. Με τον πρώτο. Χάσατε. Χάσαμε, εντάξει, αφού πρώτο είναι. Και τι ήταν ο πρώτο, δηλαδή πάνω από 10 χάσαμε τον Παπαστούφ, πιστεύει ότι πλέον. Μέσα εδώ μπορεί. Μακάρι. Μακάρι. Τι δίνει. Τι ομαδάρα έχω κάνει. Χάθηκε η μπάλα, παιδιά. Χάθηκε. Μπάσκετ. Χάθηκε η μπάλα. Μόνο κουρμπάλι πάλι μέσα στα νεύρα που σκύνεται αυτό το πράγμα. Κάνει άλλε δουλειέ αυτέ. Κανένα δουλειά, τι το πάνε μετά το παιχνίδι, κάνει κανένα δουλειά. Δεν μπορεί να το μαρκάρισε. Του ανακατεύει. Τελικά είναι ανακατοσούρα. Η μητέρα του μπερδεύει και του άλλου. Κατάφερε ο Παπαθεοδόρου που δεν μπορούσε να παίξει με τίποτα ο Κρουμπάλη. Κατάφερε να τον κάνει ανακατοσούρα και έχει και ρόλο στην ομάδα. Γιατί στην αρχή δεν είχε. Είναι ο Πατέλη Κωνσταντινίδη του μπάσκετ, δηλαδή. Ο Σβούρα του μπάσκετ. Ο Σβούρα δεν ξέρω άμα ήταν. Σβούρα ήξερε και μπαλάρι. Δηλαδή τον Κρουμπάλη τον έχεις, ας πούμε, αντίπαλο και σε φωνάζει ο προπονητής σου, Γιαννούλη, βγάλ τον, βγάλ τον, να τον βγάλω με φάλ. Όχι, εννοείται όχι, δεν τον βγάλω. Θα τον αφήσω να με ρίξει μια τάπα πρώτη φάση. Άκου πως, πως παίζει με αυτούς. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, τον αφήνεις να σε ρίξει μια τάπα. Να πάρει ψυχολογία. Τον δίνεις ένα μπινελίκι εκεί πέρα, φακενίκ, το λες κάτι τέτοια. Ναι. Κινέζο... ναι, έτσι, ένα τέτοιο για να μην σε ακούσει και ο διαιτητής. Το λες ένα τέτοιο πράγμα και μετά κάθε προσποίηση, μάλλον πριν κάνεις προσποίηση, έχει πει ήδη πηδήξει. Και το, την και όπου προσγειώνεται, βάζεις τον αγκώνα, το βάζεις κάτω από τα ρυπαπά. Έτσι, N1 και με το δεξί χουκάκι, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ αυτό. Όχι, μετά δίνεις πάσα. Που δίνεις ψυχολογία, θέλω να πάρει και προσπάθεια στην επίθεση. Καλά. Ναι, δίνεις. Εκεί το λες chicken, sure chicken, sure chicken. Εδώ το φακανίγκα είναι sure chicken. Ναι. Δεν Κινέζικα, ρε φίλε, είναι μπασκετικά Αμερικάνικα αυτά. Και άμα βάλει και ένα. Ναι, αυτό σου λέω. Άμα βάλει ένα. Εκεί το κλειδί. Στο μεταξύ ξεκινήσαμε να πούμε για την πετυχημένη πορεία τη ομάδα και σκίζει με τον κρουπάρι. Όχι, ο άνθρωπο βρήκε ρόλο. Ο προπονητή τον έκανε έτσι. Μην νομίζω ότι τον έκοψε. Δεν τον έκοβε. Τώρα πλέον όλοι παίζουν για την ομάδα. Έδεσαι όλα, είναι στρωμένα. Φάγαμε τον Ντίλαρτ, πώς το λένε, πώς το λένε τον πρώτο. Ντίλαρτ. Ακουστήκαμε. Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί λένε κάποιοι επιχειρηματολογούν και λένε δεν είναι πετυχημένο το πρώτο, γιατί αναγκάστηκε να κάνει τρεις αλλαγές. Ωραία, άστο, ωραίο είναι εκείνο. Πολύ ωραίο. Να δουλέψουμε, ναι. Μπράβο.
Είμαστε live. Ναι. Ο μπασκετικός. Ω, Παναγία. Πολύ καλό, πολύ καλό φίλε. Στο δικό μου είναι, ρε. Α, sorry, ρε Γιάννη. Είναι στο Γιάννης, Γιάννης. Στο Γιάννη, Γιάννη. Γιάν, Γιάν. Στο Κυπριακό σου, μάλιστα. Ήρθε ο Κόλκας 8 και 5. Εμείς είμαστε από τις 7.30 πέρα επαγγελματίες. Αλλά πού να ξέρει αυτός αθλητής επαγγελματίας, ε, Τζόνι. Πού να ξέρει αυτός. Από γραφείο σε γραφείο. Πας σε προπόνηση αγώνα και πας μια μισή ώρα πριν. Αυτός έρχεται μετά από 5 λεπτά. Φίλε, η εμπειρία. Βλέπεις όμως πόσο δυνατά παίρνω. Εμπειρία, μωρέ. Έχω κάνει. Έχω counter pain, έχω τα πάντα. Counter pain. Την κρέμα γίνει που καίει. Σου είχε αυτό ήταν στο Σοκολάν, στα Σπασοάρ. Βάζαμε μέσα στο. Η πρώτη αποτρίχωση που έκανα. Ξέρεις, βάζαμε μέσα εδώ πέρα. Σάρος, counter pain. Και γυρνάγανε στο φροντιστή και του λέγανε it's wet. Ναι, 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 it's wet. Πάρτο σε τρία λεπτά, ούτε ζέστα που τη διαλάζει. Καρφώνανε έτσι μαύρη. Κουταμπομπομπ. Εμείς και που φοράγαμε αυτά, όταν παίζαμε εφηβικά στα ανοιχτά γήπεδα, στη Μίκρα που έβρισκε. Εμείς το παίζαμε ποδόσφαιρο, και το αρσενικό άθλημα. Ο ποδοσφαιριστής, ρε, τον φάγανε οι μανατζαρέοι. Δεν είπα εγώ ποτέ. Είμαι ο πρώτος στο μεταξύ που λέω από αυτού που ξέρει. Σε φάγανε οι μανατζαρέοι. Και δεν ήμουν για μπάλα, εγώ το λέω. Ο πρώτος μου προπονητής, με έχεις πει μια φορά. Ναι. Ποιος πρώτος μου προπονητής, ρε. Ο Μπάμπης ο Τενές. Ωραία. Πατεράδες πάντα για το παιδί του, τι παιχτάρα είναι, τέτοια και ξέρω εγώ. Ο καλύτερο από εγώ. Εγώ δεν ήμουν στο μεταξύ του Παύλου με ένα κακό, ήμουν μέσα στην 30-40. Ωραία. Και όποτε γινόμουν αλλαγή, ήταν γενικό αρχηγό ο πατέρα μου και μου λέγε Α τα γόρι μου για καμιά μπουγκάτσα έτσι. Στα ίσια. Είχε αυτογνωσία ο Μπιτ Κόλκα. Στα ίσια. Μια χαρά, μια χαρά. Εντε, τι να κάνω. Τέλο πάντων. Μπασκετική. Πώς θα την πω. Πανδεσία. Πανδεσία, ρε φίλε. Οπτασία, για να πω, θα γελούσαν και στην κάμερα μαζί μας. Πανδεσία, πραγματικά. Τι να πεις για τελικό Euroleague, για τον Μπάουκ και τον NBA'er. Τι να πεις. Έχει χαθεί η μπάλα. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί τον Μπάουκ στην εποχή του. Εντάξει, αρχίζουν και σπάνε κάτι ρεκόρ τώρα και ψιλοαγχώθηκα. Τι, ή μη σου σπάσουν το ρεκόρ στις βολές. Το 43% σεζόν, τι. Με 90% σου τα ρουφέτο στη μέντε. Έτσι. 87. 87% είναι. Εσύ τώρα τι είσαι, παπά μας που λέει, 60. Τι, 61. Όχι, τι λέει. Ο κρουμπάλι της Τούμπας. Μα δεν έχει αντίπαλο κάτω από τη ράκια τα ρε φίλε, πώς θα γίνει. Το θέμα είναι να δεν μου δίνουν την μπάλα. Άλλο αυτό. Τον φάγαμε άλλο αυτό. Άλλο όχι, δεν μπορούμε. Τι είναι, γιατί είναι φίλος μας. Είναι φίλος μας. Α, φίλος μας είναι. Ο φίλος θα μας δίνει την μπάλα. Πότε έχει την κοινωνία μας. Έχουμε εξελίξεις και στη ΜΕΤ. Από τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και διάφορα πραγματάκια. Εσύ μπορεί να μάθεις και σου πει ένα χωριό τώρα, Γερακαρού, και ομάδα μπάσκετ. Που είναι η κατηγορία. Ποιο? Το Ζαγκλιβέρι, γιατί. Γερακαρού. Ο Αγίος Αθανάσιος έχουν ομάδα μπάσκετ αυτά. Ναι, βεβαίως και έχουν. Που τι έχουν. Γάμα εθνική και. Μόνο μπαλά έχουν. Σου πούνε, μπαλά. Πάρε 5.000 το μήνα, τι θα κάνεις. Σου λέω τώρα, έχουμε εξελίξεις μέσα στη βδομάδα, θα ανακοινωθούν πράγματα. Περίμενε. Θα πάρουμε διάζει. Κάτι, θα δούμε. Θα δούμε. Να γίνει το γραφείο τύπου, με επιτρέπετε. Εξαρτάται τι θες να κάνεις ακριβώς. Άμα κάνεις bullying στους διαιτητές, δεν σε θέλουμε. Όχι bullying στους διαιτητές, καμία σχέση. Όχι bullying στους διαιτητές. Καρδούλες βλέπω. Όχι, καρδούλες βλέπω. Μόνο γέλια έχω. Καρδούλες δεν έχει. Μπορείτε να μας βλέπει και στο Instagram live. Ευτυχώς δεν έχει και κλάματα. Για γέλια και για κλάματα. Σε άλλος έτσι. Φίλε. Αυτό το μου το έκανε. Ξέρεις ότι έτσι τώρα πλέον με αυτό θα παίζει. Και εικόνα. Έτσι θα το. Και εικόνα. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Το και εικόνα. Οι άλλοι που ακούν ραδιόφωνο δεν έχουν εικόνα. Εσύ τώρα ασχολείσαι με την εικόνα. Κάνε ραδιόφωνο και άσε την εικόνα να παίζει. Εικόνα είναι εικόνα. Αυτό που είναι στο τέλο. Δεν είναι έμπειρο. Μεγάλο δημοσιογράφο. Είπε ο Χατζη Νικολάου του Βορειοελλάδο. Είπε ο Νικ Χατζη. Τι μπασκετάρα είδαμε, ρε φίλε. Χάθηκε το τόπι πραγματικά. Τι του κάναμε. Και με διαιτησία τελευταίο τρίτο, τι είναι αυτή, ρε. Συγγνώμη, ο Πάουκ τώρα έχει 11. 11 σε δύο. Ούτε ένα με τον Ολυμπιακό που μας φάξανε. Ξυπαπά στον. Εντάξει. Υπερβολικό. Όπα, όπα, κάτι έπαθε. Χαμηλή μπαταρία, βρε τα γάλα. Τι χαμηλή μπαταρία. Χαμηλή μπατάρ. Τι. Δεν έχει, συνεχίζει. Συνεχίζει ακάθεκτο. Ναι, ρε. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν για την ομάδα μπάσκετ. Δεν είπαμε, έχει πει 10 φορές ότι κερδίσαμε. Ξεκινήσαμε, κερδίζω χρόνο ραδιοφωνικό ξύπνο, 2 ώρες εκπομπή έχουμε, ρε Γιάννη. 2 ώρες εκπομπή έχουμε. Άπειρος πολύ σήμερα. Άπειρος, φίλε. Δεν παίζει με τον χρόνο, τον Κώστα Χαλκιά τον έχεις δει. Να παίζει μπάλα. Τον τερματοφύλακα. Ναι. Βάζαμε γκολ στο 65.
Ωραία. Ξανασηκωνόταν στο 90. Μέχρι το 90 ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού ήταν 3 λεπτά. Τελείωνε το παιχνίδι, έπαιρνε την μπάρα, έπεφτε κάτω, έπαιρνε τη μέση του, έστειλε την μπάρα. Μιλούσε με τον διαιτητή, μιλούσε με τον επόπτη. Κίτρινη, άλλο. Κίτρινη στο 90. Α, στο 90. Ωραία, άμα είσαι τσεκάρι, ξέρεις ποιο είναι το όριο. Ναι. Ωραία. Πρόλογο με τον αντίπαλο, έτσι αλλιώς. Εδώ, επειδή έχουμε και live, το παίζουμε εδώ πέρα το εργαλείο κίτρινετικά. Το Κόρκας μιλάει και κάνει και έτσι. Λες και άκου το βλέπουμε. Άκουσε ο άλλος που ακούει ραδιόφωνο. Αυτά είναι από το Τορόντο. Το έπαιξε το εργαλείο ίντερνετικά. Αυτό είναι για τους φίλους μου στους Ταρίφες. Είδες φωτογραφία που πέτυχα το Μανόλο. Μου μιλάει με τον Βιερίνια. Είναι δίπλα ήμουν. Εμένα δεν με τράβηξε γιατί. Βάζει το Μανόλο να μιλάει με τον Βιερίνια και εγώ είμαι ένα εκατοστό πιο πέρα. Ναι, την άλλη φορά σε έβαλα, με έκραξες. Λέει γιατί με έβαλες. Σιγά και η φωτογραφία που είσαι έτσι. Είσαι έτσι, είναι ο Κόρκας έτσι. Με ποιον μιλάει. Πώς το λένε το διαιτητή. Ποιος ήταν, με τον Πίτη ή με τον. Με τον Πίτη. Με τον Πίτη. Με γύρισε το μάτι, φίλε. Με γύρισε το μάτι. Αυτός από εδώ δεν είναι, εδώ. Δραμηνός να μένει εδώ, ε. Ναι, Θεσσαλονίκη. Μικρή πόλη. Δεν ξέρω, νομίζω Σέρες είναι. Μικρή πόλη. Αυτό που έκανε. Με γύρισε το μάτι, φίλε. Ναι. Αλλά αυτό που κάνανε οι άλλοι τα τρία τελευταία λεπτά στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, την βρίσκει κοιτά, α τα διάλαγα. Α τα διάλαγα. Βαζελάκι. Βαζελάκι. Ωραίο τη. Καλό ζήτη. Ναι, το θέμα είναι ότι το κάνει επίτηδε. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι ωραίο, επίτηδε είναι τα σφυρίγματα στο τέλο. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν μπορεί να την αφήσει έτσι. Σου είπα ότι στο μπάσκετ είναι εύκολο να γυρίσει ένα παιχνίδι. Δύο σφυρίγματα που κάνει και δύο που δεν κάνει. Είναι τέσσερι φάσει μέσα σε αυτό, είναι 1,5 λεπτό χρονικά. Σε 1,5 λεπτό είδες που γίνονται κάτι διαφορές, κάτι 10-0, κάτι 8-0. Ωραία, δεν υπάρχει διψήφια διαφορά πλέον. Έτσι. Και να υπάρχει διψήφια μειώνεται, δεν υπάρχει. Αυτό λέω εγώ. Πας 10 πόντους και αισθάνεσαι, κάποτε αισθάνεσαι μια ασφάλεια στους 10 πόντους. 10 πόντους, καληνύχτα σας. Ναι. Τελείωνε. Ξαφνικά τώρα 10 πόντοι γίνονται 3 σε 2 επιθέσεις. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι, δηλαδή. Είναι τέτοιος ο ρυθμός που δεν. Αλλά όταν είναι καλύτερη ομάδα φίλε στο μπάσκετ, όπως είπε ο Παπαθεοδόρου το πρωί, και είχε απόλυτο δίκιο. Όχι, και είχε απόλυτο δίκιο. Momentum. Ότι στο μπάσκετ. Συγγνώμη, αυτή τη λέξη τη momentum, ποιο την μπορεί να μάθουμε, ποιο δημοσιογράφο την μπουμπούνη πρώτο. Ο Χατζηγεωργίου. Momentum. Ποιο θέλει να φάει καμιά μπουνιά. Ποιον μισεί, αυτόν. Ναι, αυτό και ο. Και ο τέτοιο. Και ο Πεντεντέρη. Τέλο πάντων. Τι λέγαμε, είπε ο Παπαθεοδόρου το πρωί συνέντευξη που κάναμε εδώ στο ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο. Ναι. Ότι το μπάσκετ είναι το πιο δίκαιο άθλημα. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Δηλαδή, τι εννοώ δίκαιο. Ό,τι παίξει θα πάρει, δεν είσαι το ποδόσφαιρο που μια λακκούβα, μια έτσι, μια αλλιώ. Καλά. Ό,τι πληρώνει, παίρνει. Δεν τα είπαμε αυτά. Ό,τι πληρώνει, παίρνει είναι υποκειμενικό γιατί δεν έχει να κάνει με τη χημεία τη ομάδα. Ωραία, η ΑΕΚ ό,τι πλήρωσε πήρε. Και μου πείτε για το Final Four την απάτη αυτή εδώ τώρα. Τι την απάτη, δεν το πήρε. Δεν πήρε δύο τίτλους. Το πιο επιτυχημένη ομάδα. Το κύπελλο Ελλάδος ήταν η παλικαρίσκη. Τώρα το άλλο γελάει ο κόσμος. Μην το αναλύσουμε. Εντάξει. Το ήταν κύπελλο Ελλάδος ήταν παλικαρίσκη. Τα δύο σφυρίγματα και τα δύο μείον. τα δύο που δεν σφυριχτήκανε. Εντάξει, την έδρα το παίζει. Όταν υπάρχει μια διοργάνωση φίλε, που πα και την αγοράζει για να αφήσει εσένα τώρα. Δηλαδή γελάει ο κόσμο. Δεν την αγοράζει, αν βοηθήσει το κράτο να την αναλάβει. Είδες πολύ ραδιοφωνικό έτσι που το είπα. Μαθαίνεις λίγο. Μαθαίνεις λίγο, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα τώρα. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να πω. Είδες. Είδες. Που αρχίζω και μπανίζω τώρα. Φαγκανίκα. Φαγκανίκα. Εδώ Τσούνης, εδώ εγώ. Λοιπόν, όλοι εσείς που μας βλέπετε, χαιρετίστε. Χαϊδέψτε τη λόγα σας. Πατάω, χαιρετίστε εγώ σε όλους τώρα. Έτσι δεν πρέπει να κάνω. Τι. Ξέρω, μου λέει χαιρετίστε. Χαιρετίστε όλο τον κόσμο. Ποιο είσαι, Γιάννη Ψωμιάδη. Είμαι celebrity. Και όταν ήμουν μικρούλη, μου λένε όταν θα γίνει μεγάλο και θα γίνει διάσημο, όταν σου μιλάνε πρέπει να του μιλά. Τι πατάω. Εννοείται. Τι πατάς, ξέρουμε ότι πατάς μπορεί να έχει στείλει τίποτα καρδούλε ή τίποτα άντρε και τίποτα τρέχουμε και να φτάνουμε. Τα γάρι. Τώρα έχει και το κρεβάτι, χωράνε δύο, τρει άντρε άνετα. Α δοκιμάσει και το στόμα. Ζηλιάριδε. Έλα, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε και τα λέμε πάλι, θα το ξαναβάλω σε λίγο. Τι νίνι. Περιμένουμε ο κόσμο να μα δει. Άλλοι αυτοί μα ακούνε. Μα ακούνε τα παιδιά που είναι στα ταξί και δουλεύουν να του πούμε αγωνιστικού χαιρετισμού. Ειδικά ο Μανόλο. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια να έχει και ο Μανόλο. Να κλέβει λίγο τον κόσμο. Να βγουν λίγο. Τώρα θα πέσει η βροχή, μάλλον από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι
Είναι... Μύρισε ο Γιάννης, επειδή είναι από την επαρχία, μύρισε λίγο το κλίμα, κατάλαβε ότι έρχεται η βροχή. Στον δέμο μου έχετε τέτοιου. Πάρα πολλού. Ναι, που μυρίζουν τον καιρό. Ναι. Δεν το λέει και το όνομα, Εύωσμο, Ευωδία. Ξέρουν να μυρίζουν όλοι εκεί. Άμα δεν μυρίζει καλά, φεύγει από τον Εύωσμο. Άμα καλουθούν είναι για πούλο, θα διώχνουν. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν για την ομάδα μπάσκετ. Γιάννη. Ναι. Δεν ήταν εντυπωσιακό ο τρόπο που έβρισκε λύσει ανά πάσα στιγμή. Ποιο? Ο Πάοκ. Κοίταξε, ο Πάοκ είναι σε φοβερό mood αυτή την περίοδο. Όχι αυτή την περίοδο, εδώ και. Τρεις μήνες. Δεν είναι παραπάνω, είναι. Από την Κασίγια και μετά. Εντάξει, και στην Κασίγια δεν ήταν και. Κάναμε λάθη. Πεις... Εκεί ήταν. Ήταν. Τώρα, άμα παίζαμε αυτό το διάστημα, τώρα, τελευταίες εβδομάδες, άμα ήταν, θα περνάγαμε τα δύο τα παιχνίδια. Εντάξει, κοίταξε. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή είναι. Άξια που είναι εκεί πέρα, δηλαδή που. Πέρασε στην τετράδα, κέρδισε και την ΑΕΚ μέσα στην ΑΕΚ, που δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δύο φορές κέρδισε. Δύο και άλλες δύο στο πρωτάθλημα και πού αλλού. Γεγονός. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Είναι τόσο καλό. Εγώ πάντα πιστεύω στο ότι οι παίκτες αποδίδουν καλά αν πιστεύουν πολύ σε αυτό που κάνουν. Βέβαια. Αν δηλαδή τους έχει ψήσει ο προπονητής. Αυτό πιστεύω. Δεν είναι να σε έχει ψήσει. Ο προπονητής δεν λέει ψέματα. Παιδιά, άμα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και μα ακούσετε, θα κερδίσουμε. Καλώς. Θα παίξουμε καλά. Ναι. Και τον πιστεύουν και παίζουν για τον προπονητή. Είναι σπουδαίο πράγμα για έναν προπονητή να ξέρει ότι οι παίχτες του παίζουν για αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ή ένα λεπτό παίζεις ή 40 λεπτά παίζεις, δεν θα κάνεις ούτε φασαρία, ούτε μουρμούρα, ούτε τίποτα. Αυτό είναι. Και αυτό οι μεγάλοι προπονητές που είναι Ευρωλίγκα, αυτοί τώρα που ήταν στο Final Four, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλοι προπονητές. Γιατί όλοι οι παίχτες τους παίζουν για αυτούς. Δηλαδή δεν είδες από ποια ομάδα, και το πιο πολύ είναι η Ζαλγκύρης, ναι, που έχει κάνει 50 θαύματα φέτος και πήγε Final Four. Ναι. Τι θαύματα όμως έκανε? Μπασιδίκα. Ακριβώς. Δηλαδή λέει ο προπονητής, μαγκές, δεν είμαστε ούτε το μπάτζετ το μεγάλο, ούτε αυτό. Είμαστε μια ομάδα μέτρια για την Ευρωλίγα. Άμα παίξουμε το 110 από αυτό που μπορούμε, τις 100, θα πάμε Final Four. Και πήγανε. Ωραία. Αυτό είναι, δηλαδή δεν είναι ότι αυτό που λένε, μωρέ, ότι μια φορά κάθε χρόνο μια πρίγκιπεσα ομάδα ξεφυγικά. Όχι, στο επίπεδο που είναι επαγγελματικό, δεν υπάρχει, πλέον, υπάρχει αυτό. Βλέπεις, εδώ βλέπεις στους αγώνες ότι από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 40 λεπτό ο Γιασικεβίτσιος είναι πιο πολύ δρομένος από τους παίχτες του. Δηλαδή κυνηγάει την κάθε φάση, τους το έχει περάσει. Ήταν και μεγάλος παίχτης και τους έχει εξηγήσει, είναι Λιθουανός, είναι στη Λιθουανία, ξέρεις, όλα αυτά μετράνε. Ο κολλητός σου μου έλεγε πάντα ότι οι ομάδες έχουν το χαρακτήρα του προπονητή τους. Αυτές που κερδίζουν, αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό. Όχι, και όταν έτσι. Με την αρνητική έννοια. Όχι. Όχι μόνο με τη θετική. Αρνητική έννοια, ότι μιλάω ο προπονητής και τον γράφεις. Ο προπονητής είναι ανασφαλής και μεταφέρει και τον γράφεις. Το χέσιμό του στην ομάδα. Και τον γράφεις, πολύ απλά. Απλώς δεν έχουν βγάλει, πώς το λένε, λέξη για αυτό το πράγμα. Ομάδα του προπονητή. Ωραία. Ομάδα του προπονητή για το αρνητικό υπάρχει? Όχι, υπάρχει. Αυτό σου λέω τώρα. Δεν έχουν βγάλει λέξη. Δεν το χρησιμοποιούν. Δεν το ξέρεις. Αλλά υπάρχει και αυτό, ναι. Είναι γεγονός. Είναι έτσι τα πράγματα. Πολύ απλά. Για τον Πάοκ τώρα λέγαμε. Για τον Πάοκ. Μεταμόρφωση του Πέτεγου, ρε φίλε. Τι κάνει αυτό ο παίκτη? Δεν είναι μεταμόρφωση. Κοίταξε, ο Πάοκ τον κυνηγάει 2-3 χρόνια αυτόν τον παίκτη. Από το κολέγιο. 2 χρόνια παίζει βρούμε. Ναι, 2 χρόνια πόσα είναι. Με διορθώνει. Κάνω, γιατί είπα ένα χρόνο παραπάνω. Είπες 2-3. Θα μας νομίζει ο άλλος ότι είναι 50 χρονών, 25. Ωραία. Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πιστεύεις ότι το πρόσωπο του Καβαδά θα είναι πιο καθαρό πλέον? Με τη μάσκα προσώπου. Μετά το πόστερ. Καβαδάς. Έχει ένα Champions League και ο φίλος ο Μπουφόν δεν έχει. Πάπα, έκλαιγα 5 λεπτά μόλις το είδα. Έτσι λέγε, να τα. Εντάξει, ρε φίλε, δύσκολη στιγμή, φίλε. Πολύ δύσκολη στιγμή. Γιατί εννοείται, δι χειρότερη.
Να σε καρφώνει ο κόντος στα μούτρα. Όχι στα μούτρα, με το κεφάλι. Όχι με τα χέρια, με το κεφάλι. Εντάξει, έτσι είναι αυτό. Ό,τι άλλο και να έκανε θα τούργε τάπα. Ναι, ό,τι άλλο. Άραξε χέρι, φίλε. Άρα οι παίχτες που ορμάνε στα ίσα. Ο Βράνκοβιτς, ρε φίλε. Ναι. Άμα πήγαινε πλάγια με σπάσιμο, με κολομπάριξες από πάνω, έτρωγε τάπα. Άμα πήγαινε στα ίσια. Τον Μπέρι, όπως τον κάνει. Ακριβώς μέσα στα μούτρα του. Δεν μπορούσε να τον προλάβει. Ο Πέρες, ένα παιχνίδι Ηρακλής Παναθηναϊκός, του είχε βάλει 35 πόντους με τον ίδιο τρόπο, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέρι τον έβλεπε και έλεγε τώρα θα σκεφτελήσω. Πάμε. Ξεκινάμε. Ο Μπέρι έτσι έλεγε όλη την Ευρώπη, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, επειδή ο Βράβοβιτς ήταν 2-17 με άλμα πολύ καλό και χέρια άλλα 2 μέτρα. Δηλαδή δεν ήταν ο ψηλός της σειράς. Ήταν ο Βράγκοβιτς και ο Φασούλας. Αυτοί ήταν οι καλύτεροι κόφτες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Ο Φασούλας ήταν καλύτερος κόφτης από τον Βράγκοβιτς. Όχι. Ο Βράγκοβιτς τον σε έβρισκε και πολύ ψηλά. Ο Φασούλας σε πετύχει από κάτω. Σε ακολουθούσε. Είχε φοβερό timing ο Φασούλας. Κολλητός σου. Ο αδερφός. Δηλαδή τώρα μιλάμε για κοψίματα και τάπες. Ναι. Και ποιος έχει ρίξει τάπα στο Άγγελο Νίλο όμως. Μόνο εγώ. YouTube. Η πιο τζούφια τάπα. What the fuck shack happened. Μπείτε στο YouTube right now. Right. Τζιάννης Τζιανούλης, όπως το ακούτε με δύο νι, double N, YouTube, what happened Shaq? What happened Shaq, έτσι το βάλε. Τζιάννης Τζιανούλης, block Shaq. Το block είναι τάπα, φιστίκι, μπανάνα, όπως θέλετε, block. Μπείτε στο YouTube, τι είσαι, πάτα ρε, φωνή, πάτα YouTube ρε. Τώρα, μισό λεπτά. Βάλτο τώρα, βάλτο και στη σελίδα, στο βάλτο από το κινητό να μπαίνει και στη σελίδα, να το δουν τα παιδιά. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι λέμε και μούφες. Όχι ρε, εγώ την έχω δει. Τι την έχεις δει, τη δικιά μου. Την τάπα. Την τάπα σου, ναι, την τάπα σου. Την μου. Πώς είπαμε, Τζιανούλης. Τζιάννης Τζιανούλης, Block Shack. Άντε το κούπο βάζει, δεύτερος έχει. Εντάξει. Πλούταρχος μετά. Ποιος Πλούταρχος ρε. Έλα ρε, πρώτος βγαίνει. Πρώτος βγαίνω ρε, τα λέμε. Block. B, μόνο B. B. B, άλλο βέβαια. Α, ο πρώτο με έχει. Πόση χαζή το είδανε. Βάλε φωνή. Περίμενε, τι φωνή να βάλω, ρε, μέσα βάλε φωνή, ρε. Κάνει, wow, Giannoulis block Shaquille O'Neal. Giannis Giannoulis. Βάλε το να ακούσουμε με ήχο, να γελάσουμε λίγο. Έλα. Ξέρεις ποιος μιλάει, ποιος. Ο Νίκος Σταυρόπουλος. Έτσι το δούμε. Ο Πίπεν. Περίμενε. Τοινγκ! Ξανά τι έκανε φάουλ μετά και σου κόψε το. Να, και άμα με έκανε φάουλ. Κοίτα, στράβωσε ο Σάκ. Δεν το πίστευε. Έτσι πάλι. Μια ζωή δεν θυμάται. Το έξι φορά, παιδιά, για να μην μπερδεύεστε. Τοινγκ! Και μετά καρφώνει από την τζατήλα του. Ενώ έχει γίνει το φάουλ. Τώρα πρέπει να τραβήξουμε live, ρε. Τώρα τα μούτρα του. Να το πάμε λίγο ένα live. Να το πάμε ένα live. Το κάνουμε insta. Κάντο insta story. Insta story. Περίμενε. Αυτό είναι, περίμενε. Τζούνι και εσύ είσαι story. Πολύ μεγάλη αν θέλει. Ακούστε. Παίρνοντα σε τέτοιου είδου παίκτε. Ξέρουμε όλοι ότι η Ολυμπιακή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πάρει. Πάντα το play, ρε. Περίμενε. Πάτα ρε το. Κάτσε ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τον άγχωσε. Δύο play μαζί. Τον άγχωσε στον άνθρωπο. Ζαλίστηκε. Δύο play μαζί. Και σε παίρνει κι άλλο τηλέφωνο, δεν ξέρει κανένα εκπομπή, ρε. Όχι, γιατί είναι ποδοσφαιρικό. Έλα, Τζιανούλη. Με πράγμα. Εδώ είναι τάπα. Όχι, δεν φαίνεται καλά. Στα ίσα το κόβει, ρε φίλε. Δείξε με τώρα. Στα ίσα το κόβει, ρε φίλε. Γιανούλη, το σάγκελο, φίλε. Έτσι. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Έτσι. Όχι, μαζί σου, ρε φίλε, μαζί σου. Μαζί σου θα τον κάνω. Πώς είναι, θα τον μποστάρω. Θα τον κάνω τάγκ. Κάντο, όπως το λένε, αποθήκευσε το. Blocks. Περιμένει, blocks. Πώς γράφει το blocks. BLOCK. Εσύ. Και έτσι. Blocks. Με τόνο και με έσπαει, άσχετε. Τι τόνο, για τόνο είμαστε τώρα. Τι είναι, blocks, εντάξει. Blocks, shack. Shack. SG. Τι. Έτσι. Ναι, το αλφα είναι εδώ, όχι. Το αλφα βάζει, SA.
Πω. Και είναι αυτός τώρα δημοσιογράφος. Σταμάτα, δεν ξέρω πώς γράφει το Σάκρε. S-H-A-Q. S-H-A-Q. Αυτός είναι. Αυτός, βάλ το να το δει. Αυτό κάνω. What's up, Chuck, πες τον. Και γράψα από κάτω το τριμάτι. What's. What's up. Τόνο. Έτσι, μπράβο, το what's μετά, T-A-S. What's up, Σάκη. Γράψε Σάκη. Μιλάμε για κοψίματα ενώ έχουμε τον υπέρτατο κόφτη δίπλα. Ναι, μιλάω για τον κολλητό του Φασούλα. Τον ανεβάζει τα τέτοια, τα καλύτερο μπλοκέρ. Και εδώ έχουμε ρίξει τάπα στο Σαγγίλα. Έτσι. Μπείτε στο story του Σταύρου Κόλκα τώρα να το δείτε. Και σε σένα φαίνεται νομίζω. Α, όχι, δεν φαίνεται σε σένα. Το αποθήκευσε. Τι το αποθήκευσε, ε? Αποθήκευσε τώρα, εμά τώρα. Θα το κάνω και τέτοιο, έχει δίκιο. Θα το κάνω. Έχω και... νέο συνδρομητή, ο φίλο μου ο Σίμο. Ναι, φίλε Σίμω, στο κανάλι μου στο YouTube, Τζιάννης Τζιανούλης, κάντε εγγραφή. Στο YouTube, πέστη, μπορεί να είναι λίγη. Και μετά δείχνει γυναικείο μπάσκετ. Γιατί άραγε. Ζαλίστηκε το YouTube. Ναι. Γι' αυτό. Το έκανα και δημοσίευση. Μα πρέπει να το κάνεις δημοσίευση, ρε φίλε. Επόμενο. Επόμενο. Εδώ. Προηγούμενο. Να πούμε ένα μεγάλο, κοίτα τι ωραία φωτογραφία του Ινιέστα τώρα. Πιχτάρα. Που τελευταία φωτογραφία μέσα στο Camp Nou. Στο Camp Nou. Αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα σαν παίκτης. Δεν πιστεύω να πάει, πάει Κίνα και αυτός τέτοια... Πάει να κάνει και μια παίκτη. Γιατί... Ναι, πώς το λένε αυτό το τελευταίο συμβόλαιο έτσι για να κλείσει την καριέρα. Galaxy. Γκάλαξη πρέπει να πάει με τον Ιμπραχίμοβιτς. Και μετά σίγουρα μες στην Μπαρτσελόνα κάτι θα είναι. Δεν μπορεί. Ναι, όλοι αυτοί είναι. Εντάξει. Είναι από τους καλύτερους παίκτες που περάσανε ποτέ από την Μπαρτσελόνα. Ναι, ρε φίλε. Ο αγαπημένος συμπαίκτης. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Το σέβεται όλη η Ισπανία. Όλοι το χειροκροτάνε. Τα αντίπαλα. Όλοι, ρε, γήπεδα, όλοι. Εντάξει, παιδιά, τέτοιο εργαλείο δεν υπάρχει. Άστο. Τι θέση έπαιζε ακριβώς αυτός. Οχτάρι. Αλλά στην Μπαρτσελόνα δεν υπάρχει θέση. Δε. Στην Μπαρτσελόνα ήταν. Είμαστε όλοι στο μισό του αντιπάλου και με το που χάνουμε την μπάλα παγίδες για να ξαναπάρουμε. Δεν είναι σύστημα αυτό. Mm. Στο ποδόσφαιρο τα συστήματα και θέσεις είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Είναι ανάλογα το ρόλο που έχει. Ναι, ο αριστερός στόπερ κάθεται και ξύνεται 48 λεπτά. Δεν είναι. Στην Μπαρτσελόνα μπάλα... ο αριστερός στόπερ είναι πάνω από τη γραμμή. Στην Μπαρτσελόνα. Στην Μπαρτσελόνα. Σ' άλλες ομάδες. Σ' άλλες ομάδες. Στην Ευρώπη. Μπροστά από το τέρμα. Στην Ελλάδα. Άλλο κάνει ο στόπερ στο ΠΑΟΚ, άλλο κάνει ο στόπερ στο Ναστράφιν. Για μια δεκαετία που ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα, τα σερί, όλα αυτά, πριν που τότε αυτά που έκαναν, η αμυντική του Ολυμπιακού, τα πιο τζάμπα λεφτά. Μόνο βέβαια, φίλε, αφού τις μισές φάσεις έκοβε υπόπτης. Τα πιο τζάμπα λεφτά. Ξεκούραστα. Ξεκινήσαμε όμως από τον πασχετικό ΠΑΟΚ και πήγαμε πάλι στο κόψιμο του Γιαννούλη. Εντάξει, γιατί ήθελες να προμοντάρεις τον κολλητό στο Φασούλα. Τον κολλητό σου, τον πνευματικό σου, πατέρα. Ναι, ναι. Αυτό σου μάθε τα πρώτα. Έφαγε και αυτός bullying πρώτη μέρα. Έφαγες τις φάπες σου, τι. Πρώτη μέρα εθνική, bullying. Μου δίνει ένα μπινελίκι, έτσι χωρίς λόγο για να με κάτι έτσι να μου την πει. Και το βουτάω από εδώ. Μέσα στη φάση και, άμα δε, και που ήταν μαξιλάρια, το μαξιλάρι της μπασκέτας, άμα δεν ήταν αυτό, ακόμα θα τον πήγαινα. Α, σταμάτησε. Και ήρθε ο Γιαννάκης παίχτης, Παταβούκας, Φάνης Χριστοδούλου και Γαλακτρός και με τραβάγανε. Δεν τον άφηνα. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ω, εντάξει. Τι, γι' αυτό αδερφέ. Έχει γίνει τώρα αντι-bullying. Έκανα και τον bullying. Έκανα, στη νεαρή ηλικία, έκανα, δεν ήξερα τώρα είμαι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε το λάθος του. Okay. Δεκτό. Δεν ήταν τσαμπουκάς αυτός ποτέ, αδιάφορος ήταν. Για ποιον μιλάς, για τον Γιάννη Γιαννούλη. Όχι, για τον άλλον. Α. Το Φασουλά. Ναι, δεν ήταν, μες στο παιχνίδι δεν ήταν μαμού. Μόνο Μπινελίκη του ζητητές έρχνε. Πολύ όμως. Αλλά εντάξει, τον έπαιρνε ρε φίλε. Ναι. Τον έπαιρνε. Τον έπαιρνε. Δηλαδή μιλάμε για Μπινελίκη τώρα.
Μα είναι σπίτια και τέτοια. Όλα, όλα. Χοντράδες, χοντράδες. Γιαννάκης πολύ, σαν παίχτης. Ο Γιαννάκης έχει πολλά μπινιλίκια. Βρισχές. Με το που έγινε προπονητής, φιλέ. Σταμάτησε. Ούτε γαμώτο δεν έχει πει. Εγώ δεν τον έχω ακούσει εδώ και 20 από τότε που ήταν. Τίποτα, ούτε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω ότι σαν παίκτη έβαιζε. Αυτό το κλάμα από το κλαμμένο το ύφος που είχε έκανε. Πριν φτάσει εκεί πέρα ήταν. Ξέρεις τι έλεγε ο Γιαννάκης όταν έπαιζε. Όταν τον έκανε κανένα φάουλ, δεν το έδινε. Γυρνάει στους διαιτητές και του έλεγε: ρε, δεν ξέρεις την ιστορία μου. Ήταν η ατάκα του. Και πίνει ο διαιτητής, ξέρεις και το. Ειδικά του μικρού διαιτητές, του καινούριου. Ναι. Δεν κάνει τι έλεγε. Γκάλι δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε, αυτά πριν όλα. Ναι. Τι να μιλήσει, 17 εισβολές μέσω όρου είχε. Πόσες ευστοχές? Έβαζε 13-14. Όχι, δεν είχε, 80 κάτι. Εκεί. Ναι, αλλά έβαζε 13, έβαζε και 10 δίποντα. Για πλάκα. 33, πάρ' τους. Για πλάκα. Για πλάκα. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε με τον Παναθηναϊκό. Τι κάνουμε με τον Παναθηναϊκό? Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ τσατήλα μέσα του. Για ποιο λόγο έχει τσατήλα? Που έχουν αποκλειστεί από την Ευρωλίγκα, που αυτά που γίνεται με τον Μπερτομέου, με όλα δηλαδή, έχουν πολύ τσατήλα μέσα τους. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Το λάβει, όχι, το λάβει ο Προμηθέας. Ναι, 40 ρίξανε. 40 ρίξανε, δύσκολα είμαστε. Πότε παίζουμε τώρα, βγήκανε? Την Πέμπτη. Την Πέμπτη μεθαύριο. Ένα, γιατί όλα 2-0 γίνανε. Ένα μόνο. Αν δεν το ξέρουμε αυτό, ήταν ή δεν ήταν. Την Πέμπτη είναι το πρώτο. Εγώ θέλω να μας αφήσουν να παίξουμε. Όχι Παναθηναϊκούς, οι διαιτητές. Κοίταξε τώρα, όταν μια ομάδα τέτοιου επίπεδου, τέτοια διαφορά δυναμικότητας σε όλα τα. Ναι, ρε, δεν λέω θα κερδίσουμε. Κοίταξε, πρέπει να γίνει ένα. Μια ωραία σειρά. Και ας χάσουμε, παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι... Αυτό λέω, δεν έχουμε πει να περάσουμε. Ωραία. Μην πάμε τώρα. Άσο να παίξει. Ναι, στο τρίτο λεπτό έχει 3 φάουλ τώρα ο βασικός μας playmaker, το διάρι μας, το τεσσάρι μας, το πεντάρι μας. Δηλαδή, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Σφυρίζονται 2 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά την άσε, αυτό, εγώ δεν λέω ότι έχουμε ελπίδες να περάσουμε. Όχι, αλλά λέμε να γίνει το ωραίο. Να παίξω, ναι, εγώ τελευταία φορά που έπαιξα στον Πάο και παίξαμε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήταν, ρε παιδί μου, είχε πάρει, ήταν η καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού όλων των εποχών, ήταν το 2000. Ποιοι παίζατε? Δεν έπαιζα, εγώ πήγα την επόμενη. Με Ρέμπρατσα, με Ποντιρόγκα, που πήραν την Ευρωλίγα στη Θεσσαλονίκη. Με Κοχ. Έχει φύγει ο Κοχ. Ήτανε, με ο Σκονοκίνη, με τον άλλον Τζεντίλε, με Αλβέρτη. Τζεντίλε τον αριστερόχειρο, τον μπαμπά. Ναι, ναι, τον μπαμπά. Ναι. Το 2000 ήταν η καλύτερη ομάδα που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Ευρώπη. Με Κάτας, Playmaker, εντάξει, ναι. Άστο τώρα. Ιδραυλικός, μέχρι να τον εμφανιστεί. Κάτας, Ποντιρόγκα, Διάρη. Διάρη Ποντιρόγκα. Διάρη, Τριάρη, Αλβέρτης. Τεσάρι ποιον είχε? Ο Λβέντης τριάρι. Τριάρι, ναι. Αλλάζαν τώρα όλοι αυτοί εκεί πέρα. Ο Ρέμπρατς αυτή η οικονόμου. Ο οικονόμου είχε φύγει. Τσαρτσαρίς. Δεν είχε πάει ακόμα ο Τσαρτσαρίς. Τέλος πάντων, αυτή ήταν. Έλα ρε Τσούνι. Ο Τσούνις εδώ πέρα μας βρήκε τον τελικό Ευρωλίγκας που είναι στο Παλατάκι 81-71. Και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με Ποντίργο, Ρέμπρατσα, Αλβέρτης, Τζόνι Ρότζερς, ρε. Τζόνι Ρότζερς. Τζεντίλε, Κάτας, Φώτσης, ο Φώτσης τότε 19 χρονών, 18, ο Μπέρκ και ο Κόχ, έπαιζε και ο Κόχ. Ο Μπέρκ ο Γερμανός. Ο Γερμανός, ο Μερσεντές, που έμεινε ίδιο δωμάτιο με τον Τζον Αμίτσι, ξέρεις αυτό? Α, ναι, δουλεύα, ναι. Ο Τζον Αμίτσι, που έβγαλε βιβλίο, Man in the Middle. Man in the Middle, In the Middle. In the Middle. Που στο NBA σημαίνει center four. Ναι. Αλλά αυτός το έβαλε σαν ροδέλας. Man in Rodelas. Man in Rodelas. Man in Rodelas, λοιπόν. Middle. Και τον έπαιρνε ο Αλβέρτης τηλέφωνο από την επόμενη χρονιά και τον λέει: έλα, μερσεντάκια. Oh, Frankie, what's up? Hey, what's up, Ρεμάδα. I'm here with John Amici. He wants to say hello. Και έκανα εγώ τον Αμίτσι. Κοκ, where are you, Κοκ? Come here. Γίνονται αυτά, ρε. Έγραψε ο άλλος, ο John Amici. Καλός παίχτης, δεν ήταν κακός. Άγγλος. Κολόφαρδος. Κολόφαρδος.
φίλε. Στα ίσια κολοφαρδό. Ο οποίο μπήκε στο Hall of Fame. Γιατί? Μόνο ένα κολόφαρδο μπορεί να μπει. Γιατί? Γιατί έβαλε το πρώτο καλάθι του Millennium. Δηλαδή το 2000 ήταν ο πρώτο αγώνα. Αυτό νομίζω έπαιζε Orlando Magic και έκανε το 2-0. Τι σούφρα ένα. Τι σούφρα. Τυχερό γενιέ. Όπω και το Μάρκαρα, ρε. Το Μάρκαρα, ναι. Δεν είχατε κάνει τα πίτια εδώ. Ξέρω ότι μόλις έγινε, έψαχνα να βρω το. Γιατί? Ξέρω εγώ. Τρόμαξα, ρε φίλε. Τι να πω. Γιατί το λέω. Μάσησα. Ψάρωσε ο Γιαννούλης. Ναι, ρε φίλε. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι. Τι δεν είναι. Πουλάς στους γκέι. Τα καλύτερα μου λέει για εσένα, όσο ξέρω. Τι φοβήθηκες. Εγώ δεν φοβάμαι. Ούτε ντρέπομαι. Αυτό δεν είναι ένα δευτερόλεπτο. Τι είπα, θες τι είπα να συζητήσουμε, τι έχεις, μην κοιτάς, λες τι εκκριμές απάντηση. Τι κάνουν, ράνουνε, πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε, πρέπει να πούμε τους χορηγούς μας. Τους χορηγούς θα πούμε, εννοείται, Μαλλιάς. Γιάννης Μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46, ρε φίλε, Λιούπολη. Ναι. Barbershop. Barbershop. Ξεκάθαρα. Καλοπισμός προσώπου. Γένια, μαλλιά. Σαν αυτή που έκανε ο Πέτρογλου στο καφέδο. Μήπως πρέπει να το φτιάξουμε τη φωτογραφία, βγήκε ωραία φωτογραφία. Ωραία φωτογραφία. Ωραία. Ναι, ωραία φωτογραφία είναι. Γιατί να μην το βάλουμε σαν πινακίδα στο μαλλιά του μαγαζί απ' έξω. Ωραία. Περιποίηση προσώπου. Είναι και κασιδιάρης ο, όπως το λένε, Φαλακρός, ο Καβαδάς και τέτοια. Είναι ο άλλος το λίγο... πριν και το μετά. Σπα πριβέ. Ξεκάθαρα. Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά, Κώστα. Πολύχρονος. Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Για μασάζ, χαμάμ. Τι άλλο έχει ρετσούνι που έχει πάει 25 σάουνα, φορές. Σάουνα, τζακούζι, αρωματοθεραπεία, σοκολατοθεραπεία. Έλα τα μέλια, μελιοθεραπεία και τα λοιπά. Και πίτσα Fresh Day. Καλύτερη πίτσα Ανατολική Θεσσαλονίκη. Φτύμε το κοτόπουλο και την άσπρη σάλτσα με ονομάζεις. Φίλε, την παραγγείλα μου προχθές στο σπίτι. Και λέω, τσούνις, κάνει και παρά την κατάπιαμε. Πόσες πέτε, έξι. Τι πίτσες. Πόσες πέτε. Δύο πίτσες, μια σαλάτα και ένα καλτσόνι. Τη σαλάτα, μα λέξτε τι μπέλε. Για τις γυναίκες. Η σαλάτα αυτή, η Σίζα, δεν σ' άρεσε, ρε. Μ' άρεσε, αλλά παίρνω πίτσα δεν πάω σαλάτα. Οι γυναίκες. Ήθελε η γυναίκα του Τσούνα να φάει σαλάτα, ρε φίλε. Η Αγγέλα, ήθελε σαλάτα. Πόσα κομμάτια σου ψήνισε. Ποιος, η Αγγελά. Ναι. Δύο. Είδες, κατάλαβες τι κάνουνε. Θα πάρω το βλάκα, λέει, τα δύο κομμάτια, θα πάω και μια σαλάτα για το ξεκάρφωμα. 2-31-0-88-9000. Το τηλέφωνο. Και διεύθυνση. 2-3-10. Πε... Ναι. Ναι, ωραία. Και η διεύθυνση είναι Πέτρου Συνδίκα 22, φίλε μου. Αριστερά όπως κατεβαίνεις. Και δεξιά όπως ανεβαίνεις. Είναι πριν την Βασιλή Σόλγα εκεί. Ακριβώς. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε γιατί διάλειμμα. Έχει κάτι απορίες για τον Τζόνα Μίτσο. Να το πω. Λέω σήμερα σε εξελίξει τη μουσική σκηνή. Τι ακούμε τώρα. Ακούμε Αντώνης Κοντός. Καλησπέρα, Αντώνη, τι κάνεις. Αντώνη! Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Τι να κάνουμε, εκπομπή, φίλε. Εδώ πέρα καθόμαστε με τον Γιαννούλη, περνάμε καλά. Δεν ξέρω. Καλά κάνετε, καλά περνάτε. Σας ακούω. Εντάξει, τι χαβαλές πάνω απ' όλα, αδερφέ, τι να κάνουμε τώρα, γι' αυτό ζούμε. Τι νομίζεις, να βγάζεις λεφτά με χαβαλές, τι ωραίο είναι. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Ο Κόρκας βγάζει. Εμείς καλεσμένοι είμαστε. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Αλλά κάνουμε το δικό μας. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτή η μουσική. Πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό. Αυτό πρώτα απ' όλα εσύ θα μου πείτε πώς σας φαίνεται. Εγώ το έχω ξανακούσει, το ακούω στο μπαράκι. Όταν βγαίνω κόλκα. Όταν... Εγώ επειδή είμαι της εκκλησίας και του κατηχητικού γενικότερα. Ναι, ναι. Ναι, δεν πηγαίνω σε αυτά τα τέτοια τα αντιχριστιανικά που πηγαίνετε εσείς τα βράδια και πίνετε αλκοόλ και βλέπετε κομμενάκια. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Αλλά κάτι μου θυμίζει, Αντώνη, κάτι το έχω πιάσει τα αυτή μου κάπου. Τι γίνεται. Για λέγε, τι κάνεις, πότε βγήκε. Έχει βγει εδώ πέρα και εδώ και δύο εβδομάδες. Mm. Τα έχουμε δυνατά. Και πιστεύουμε να πάει με τη βοήθεια του κόσμου ψηλά. Ωραία. Κάτι που λέει ο Γιαννούλης, με το μαλλιά μαζί είστε. Το τραγούδι. Ναι, με το Γιάννη το μαλλιά. Σου είπα ρε, ο μαλλιάς εκτός από το barber shop που έχει. Barber shop χαβαλέ κάτι, εγώ πιστεύω. Το άλλο είναι το... Εγώ πιστεύω την ώρα που κουρεύει μέσα στο κεφάλι του φτιάχνει τραγούδια. Ο καθένας όπως μπορεί, φίλε, έτσι είναι, ναι. Έτσι. Όχι, το κομμάτι το έχω γράψει μόνος μου, μουσική ναι. Και στίχους, έτσι. Α, ναι. Είναι και μουσική και στίχους, είναι δικό μου. Α, σούπερ, μπράβο σου.
Είναι... Καλλιτέχνης, ρε φίλε, αυτό. Αυτό γουστάρω. Εντάξει, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Κοιτάμε τα μαλλιά, τι κάνεις, γιατί κάτι μου είπαν ότι συνεργάζεστε, κινείστε γενικά. Ναι. Αυτό. Προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πάει. Έμπειρος είναι, δικτυωμένος είναι, το έχει το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Δεν είναι και εύκολο, το καταλαβαίνεις. Δώσ' μας λίγο για σένα, από πού είσαι εσύ. Εγώ είμαι από την Άνδρο, μισός, καταγωγή ο πατέρας μου από την Άνδρο. Η μητέρα μου είναι από τα Τρίκαλα, Θεσσαλία. Είμαι μια διασταύρωση Νησιώτη και Θεσσαλού. Σαν εμένα. Φίλε, Άνδρο είχα περάσει, πήγα μια φορά στην Άνδρο και πέρασα απίστευτα καλά. Απίστευτα. Αγία Άννα δεν λέγεται εκεί, Αγία Άννα δεν λέγεται, πώς λέγεται ένα... Έχουμε Αγία Άννα, έχουμε Αγία Μαρίνα, έχουμε πολλές. Τα ξέρεις αυτά τις Αγίες. Τις Αγίες, ναι, αλλά σε παραλία, στην εκκλησία δεν πάω. Τα ξέρουμε εμείς τώρα, ντόπι. Και πώς βρέθηκες εδώ τώρα, Θεσσαλονίκη είσαι? Είσαι... Τώρα δεν είμαι Θεσσαλονίκη, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Αθήνα. Ναι. Γνωρίστηκα με τον Γιάννη τον Μαλλιά μέσω του Αποστόλη του Μαλλιά που έχει κάνει την ενορχήστρωση στο κομμάτι. Και ήρθα Θεσσαλονίκη να μιλούσαμε για το κομμάτι. Ωραία. Και προχωράτε. Μπράβο. Προχωράμε να δούμε πού θα μας βγάλει. Ωραία. Εμφανίσεις Αθήνα τίποτα κλεισμένες? Αυτή τη στιγμή κάνουμε... Είμαστε σε αναμονή για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού. Και το καλοκαίρι θα εμφανιστούμε λογικά σε όλη την Ελλάδα. Από εδώ τα μέρη μας? Λογικά τα μέρη σας, τα ωραία μέρη τώρα Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει. Βέβαια, αυτό είναι. Από κοντά πρέπει, από κοντά, γιατί... Εννοείται, τι, μόνο στα κλαμπ, πρέπει και live. Live, εννοείται. Σαν το live δεν έχει, φίλε. Σαν το live, φίλε, έχεις άμεση επαφή με τον κόσμο, αυτό είναι. Να το διασκεδάσεις κιόλας. Είναι το καλύτερο. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα αυτό. Είναι το καλύτερο μου πράγμα. Τέλεια. Τρίκαλα και Άνδρο, ο Γιαννέλος ξέρεις ότι είναι το Ρόντο και η Καρδίτσα. Είμαστε... Κοντοχωριανοί. 26 χιλιόμετρα, ένα ισιάδι. Έτσι το λέω, ένα ισιάδι είναι. Μια γκαζιά. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι. Περνάς τα τζάμπο και έφτασες. Έχει τζάμπο στην Καρδίτσα. Στο 13ο χιλιόμετρο, είναι 26 χιλιόμετρα Καρδίτσα, Τρίκαλα και στο 13ο ντάγκ χιλιόμετρα έχει τζάμπο. Και για Καρδίτσα και για Τρίκαλα. Μοιράζουν την απόσταση. Ναι. Ωραία, φίλε, αυτό είναι επιχειρηματική αύρα. Ναι. Τι να πω. Αντώνη μου, περιμένουμε ενημέρωση για το πότε θα εμφανιστεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίως μας ενδιαφέρει Θεσσαλονίκη. Ωραία, γιατί Αθήνα λίγο δύσκολα κυκλοφοράμε τελευταία. Καλοτάξιο εδώ να είναι το τραγούδι. Πολύ ωραίο, το ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να τα ακούτε και να διασκεδάζετε. Χαίρομαι. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Ωραία, και όταν έρθεις τόσο σήμα εδώ πέρα, να σε βγάλει ο Γιάννης που βγαίνει, γιατί εγώ δεν ξέρω πού είναι εγώ τα μπαράκια. Εγώ δίπλα του θα πηγαίνω, ρε. Τα Tendy Boy. Θα βάζω τον Αντώνη μπροστά και εγώ από πίσω. Ναι. Για να, ξέρεις, για να ακολουθώ. Εντάξει, θα μιλάτε προφανώς και την πόση είστε και η κοντοφυλιά. Θα μιλάμε και εμείς. Καραγκούνικα, θα καταλαβαινόμαστε. Εγώ θα πιάσω τα νησιώτικα. Πάντα το λέω, δεν έχει νερό ούτε στα... Ούτε και ο άλλος Θεσσαλονίκη, θα μας πω λέει εκεί πέρα ο καθένας ερωτάνει κάτι. Δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το να παραγγέλουμε, αυτό είναι το... Θα μιλάμε καθαρά όταν θα έρχεται η σερβιτόρα ή ο σερβιτόρος. Εκεί θα... Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Εδώ ο σερβιτόρος είναι από το Μονακό, κατάλαβες. Θέλει λίγο γαλλικά να ξέρεις. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε νέα σου. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Περιμένουμε να έρθεις. Να είσαι καλά. Ήταν δύσκολο τώρα, ήταν δύσκολο. Δεν πειράζει, θα κανονίσουμε, δεν είναι. Αυτά είναι απλά πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, φιλιά. Αντώνης Κοντός ήταν. Αντώνης Κοντός, ωραίος, ωραίο τραγουδάκι, φίλε. Πιασάρι, κουβί. Βέβαια. Καλή επιτυχία. Είναι η ώρα σας, παιδιά. Θα πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Εγώ ξέρετε τη σκηνή τη συγκεκριμένη. Είμαι λίγο απέναντι. Δεν έμαθα ότι πέθανε ο Χαρικλή. Ναι, έμαθα.
συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Για το βαρύνουμε και λίγο. Εντάξει, ήταν μεγάλη ιστορία για τη Θεσσαλονίκη ο Χαρικλίν. Υπήρχε μια εποχή που πιο μικρή δεν τη ζήσανε, που ο Χαρικλίν ήταν ο νούμερο ένα. Κύριο Τραμπάκουλο. Διασκεδαστή παύλα κωμικό τη χώρα τη δεκαετία του 80. Κασέτε. Κασέτε. Θρελικέ κασέτε. Πιστεύω δεν είναι. Πάντα Χαρικλίν τίποτα. Δεν υπήρχε, πώς το λένε, σπίτι στην Ελλάδα που δεν είχε και αυτές τις δύο κασέτες. Με τον Καραμαλή, ρε φίλε, έκλειγε όλη η Ελλάδα από τα γέλια. Τον Καραμαλή δεν έκανε πολύ καλά. Αλλά... Ο πρώτος δεν ήταν αυτός έτσι που, ναι, που προλάβαμε εμείς. Που... Ναι, ήταν πρώτος. Εντάξει, έχει γράψει βιβλίο πριν αρκετά χρόνια. Βασίλης Τριανταφυλλίδης, πώς είναι, Τριανταφυλλίδης, ναι. Τριανταφυλλίδης ήταν. Και δεν ήξερα ότι ήταν αυτός. Σουβαρά μιλιά. Το Χάρη Κλίν από πού βγήκε. Καλλιτεχνικό, ρε. Από πού βγήκε. Πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αυτό είναι. Αθηναίες, Αθηναίοι. Δεν είναι γέλιο αυτό, αλλά είναι ενδεικτικό του σκεπτικού. Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνιοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκι και Ακαρνάνες, Ετωλοί. Πού να ξέρω, ρε, έτσι γενικώ πρέπει να τα λέει. Λακεδαιμόνοι, Αζντέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, Κορίνθιοι, Βαβυλώνοι, τι γίνεται, ρε. Πόντιοι και Βυσιγότθοι. Σε ποιους τα λέει, Αλβανόφωνοι. Τι μου λες τώρα εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι. Αθήνιοι, Σημίτες, Λευκορώσοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Οθωμανοί, Αγάδες, Πασάδες, Δερβισάδες, Ουίνκ τριαλαριλαρό. Ποιοι είναι αυτοί τριαλαριλαρό, ρε. Πού να ξέρω, ρε, ξέρω κι εγώ. Πάω κάπου εκεί στην Ασία θα είναι ή γύρω από τη Σπάρτη. Ετωνοί, Εσθονοί, Εσκιμόοι, Ερυθρόδες, Υπερκαυκάσιοι. Αυτός μέχρι να τα πει όλα θα τελειώσει ο δίσκος, παίρνα το γρήγορα. Δίσκος. Τρελός, ρε. Να τρέξουν τα λόγια του Προέδρου, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Νεοζηλανδοί, τρέχατα, ρε. Οι άνθρωποι πληρώσανε για να ακούσουν δίσκο. Δεν πληρώσανε να ακούσουν μαλακά. Τι κι εγώ, ως πρώτος πολιτής του δίσκου, λυπούμε, διότι έως τώρα δεν εμπόρεσα, όπως κι εσείς δεν εμπορέσατε, να έρθω αργός εις τα σκηνάς προσπαθίας, Αθηναίοι, Αθηναίες, Θεράκες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάς και Ακαρνάνες, Ετωλοί, είναι εποχή Πασόκ, ρε φίλε, είναι... Μαραθωνοδρόμοι τους ξανά. Τρέχα τώρα, τρέχα τώρα. Έτσι και αλλιώς τα ίδια πάλι. Πώς κάνεις έτσι, εντάξει, ρε. Λί μαζί, για να εμπορέσουμε να τονίσουμε ότι εμπορούμε και θα εμπορούμε να πράττουμε εις το δίνεκες. Μεγάλος καλύτερος. Τελικά το Χάρη Κλίν, για να σου πω και την ιστορία, είναι το όνομα της γυναίκας του. Χάρη Κλίν. Χάρη Κλίν. Το Χάρη Κλίν, ο οποίος λύγησε από τότε που πέθανε ο Νίκος ο γιος του, από καρκίνο, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ, είναι αυτό που λένε γέννητοι. Το φυσιολογικό είναι να χάνονται οι γονείς και μετά τα παιδιά. Όταν συμβεί το αντίθετο, για τους γονείς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, δεν είναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αυτό είναι ένας γονιός. Εγώ, όταν κάποιος θρυνεί, αυτό του λέω. Τώρα, αδερφέ, εγώ έτσι αντιμετώπισα δική μου απώλεια, εντάξει. Ότι είναι το φυσιολογικό, ότι είναι το. Και επειδή δόξα τω Θεώ, έχω τον Αλάχ και τον Βούδα μαζί, γιατί είμαστε και άθιοι. Πώς το λένε. Έτσι σκέφτηκα για να μην χαζέψω. Έτσι, ο καθένας ψάχνει τα τρίκ του για να τα αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα. Ναι, 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 όχι, γιατί είναι. Θα πούμε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνες και Ελένες. Η Μπούντου, η φίλη σου, η Μπούντου. Δεν ήταν και λίγη. Η Μπούντου. Η φίλη σου. Της έκανα ευχή σήμερα. Ναι. Ναι, ναι. Θες να την ακούσεις, βγάλε μας λίγο τον αέρα. Πάμε κολοτρίβεται από την ίδια στιγμή. Μεγάλε στιγμέ. Πάρε την ευχή σου τώρα και ο κάμερα. Ευχή δεν λένε αυτές. Ευχή. Όταν λες μια γυναίκα έτσι, δεν λένε ευχαριστώ για την ευχή. Ναι. Εντάξει. Χρόνια πολλά. Αυτή που έκανε. Όχι. Ευχαριστώ, δεν είπε. Ευχαριστώ, είπε. Κόκκινη. Ποταμός που χύνεται στον Παθραϊκό κόλπο και βρίσκεται ανατολικά της λιμοθάλασσας του Μεσολογγίου. Ποιος είναι. Έλα, ακούεις. Αχελός Νέστος. Ο Νέστος δεν είναι σίγουρα. Ο Αχελός είναι λίγο πιο ψηλά, πιστεύω. Μάλλον είναι ο Εύβοινος. Ναι. Αυτός είναι. Το βρήκαμε. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Εύβοιας, τι μας ρωτάτε.
Δύσκολα τα πράγματα εδώ. Εμένα ξέρεις ποιο μου αρέσει. Αυτό επειδή είναι όχι. Άρα θα είναι το ναι, καταλαβες. Για πάντα. Όχι. Τσίμπα το άγγελο. Τσίμπα ένα... Ποιος νομός βρίσκεται ανάμεσα νομό. Εξάντης, ρε φίλε, εξάντης. Ο πληθυσμός της Πάτρας σύμφωνα με επίσημη υπογραφή του 11 κυμαίνεται. Εδώ είμαστε πιστεύω. Όχι, λίγο παραπάνω θα λέω. Εδώ. Ναι. Τσιμπανάκι. Τσιμπανάκι. Δεν κάνεις. Δεν έχεις πτυχίου πανεπιστημίου. Πόσα γεωγραφικά διαμερίσματα έχει η Ελλάδα. Ο κύριος καθηγητής. Έλα κύριε καθηγητή. Πόσο λέει. 8, 9 ή 11. Μην τα μετράς, μην τα μετράς. 8. Φάει την κεφαλιά σου εσύ. Τσιμπανάκι. Τσιμπανάκι. Έχω πτυχίο. Η μεγαλύτερη λίμνη έχω του νομούσερων. Έχω πτυχίο. Δεν με ενδιαφέρει. Κερκίνη. Μπράβο ρε. Έχεις μείνει εκεί στο ξενοδοχείο. Έχεις πάει εκεί στο ξενοδοχείο. Εσύ έχεις μείνει. Παρακάτω νομούς δεν ανήκει στη Μακεδονία. Κοζάνης, Καρδίτσας και στο διάστημα. Το χωριό του. Οχ. Πόσα νησιά των Δωδεκανήσων είναι κατοικημένα σύμφωνα με μέτρηση. Αυτές είναι δύσκολες ερωτήσεις. Αφού είναι Δωδεκάνησα, πώς είναι δυνατόν να είναι 23, 25, 27. Είναι μια τριμελής επιτροπή από 8 άτομα. Είναι τέτοιο άτομο, τι είναι αυτό. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο quiz. 23, φάγαμε το άκυρο, 27. Η Κρήτη ή η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει μεγαλύτερο πληθυσμό. Η Θεσσαλονίκη εννοείται. Ποια Κρήτη. Σκοτώνονται μεταξύ τους, δεν προλαβαίνουν. Ένα γεννάνε, 8 πεθαίνουν. Ρόδος. Το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Εγώ λέω Μυτιλήνη. Εγώ λέω ότι είναι. Όχι, δεν Κρήτη, Εύβοια, Ρόδος. Τι μπορεί να ενδιαφέρει αυτά τους ακροατές του ντουέτου 107,4. 5 στα 10 είχαμε γεννούλη, 3 τα χάρια. 5 στα 10. Δηλαδή είσαι άμπαλος. Όσες έχεις βολές. Βολές έχω 8,5 στις 10. Αυτό είναι. Τι μισή, πώς τη βάζεις, κύριε Γιάννη. 8,5 στις 10. Ρέτζι Μίλλερ, σιγά που έχεις 8,5 στις 10. Θα βρω τα στατιστικά που έχεις στο μυαλό. Δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν μπορώ να πάρω θέση για τις βόλες. Δεν μπορείς. Βάλε τη σμέντ. Γιάννης Γιαννούλης, περίμενε. 44 εκατομμύρια, είδες. Τόσες φορές έχουν γραφτεί το όνομά μου. Το δικό σου πόσες φορές έχει γραφτεί το όνομά σου στο ίντερνετ. 67-68 εκατομμύρια. Θες να το δούμε τώρα. Ναι. Τώρα. Όχι αυτά τα που έχεις πληρώσει. Κάτσε να δούμε τις βολές. Όχι αυτά που έχεις πληρώσει. Τι να έχω πληρώσει. Περίμενε. Α, έχεις ένα τίτλο στο Under 16. Μπράβο ρε φίλε. Μόνο ένα. Ένα γράφει. Τι λέει. Τι ένα ρε. All for 65% of go attempts. Κάτσε λίγο. Περίμενε να δούμε κόλγας ρε φίλε. Πόσο σου είπε ότι έχεις. 44 million. 44 million παίζω. Ο celebrities ρε. Πρώτο με έβγαλε. Πρώτο με έβγαλε. Παναθηναϊκός όμως γιατί. Σταύρος Κοκκός Παναθηναϊκός. Τι είναι αυτό το πρώτο που σε έβγαλε. Το Κόλκα ρε βλάκα. Το Κόλκα. Ποιο Κόλκα. Γιώνας Κόλκα. Ποιον. Γιώνας Κόλκα. Παναθηναϊκός. Δεν είσαι καν πρώτος. Στο δικό σου όνομα δεν είσαι πρώτος. Σταύρος Κοκκός πρώτος. Πόσα λέει. Τι γράφει εδώ. Τι γράφει. 144.000 results. 144.000. Results. Ναι, αλλά... Τόσο εγώ το μήνα εγώ ρε φίλε. Τι σου βγάλε. Τι. Α, κάτσε λέει, εγώ το είχα στα αγγλικά. Γιατί αν τα γράψεις αλληλικά. Άλλο νούμερο. Κοίτα μην είναι τσούνι, άμα είναι παρακάτω. Ας τα ξένα λίγα έχω. Τι, ξένα στα ελληνικά. Τι πάθαμε με το πετεράνο. Γιάννης Γιάννους δεν έχεις περιέργεια να μάθεις. Δεν είσαι περίεργος. Πώς έχεις 44.000. Τι έλεγε, 44.000. Εκατομμύρια. Τα αγοράζεις. Τα αγοράζεις. Ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία όλων των εποχών. Πώς τη λένε. Πώς τη λένε αυτή, ρε. Ποια. Δεν είναι της γενιάς μου. Είναι λίγο πιο μεγάλη, είναι 50. Πώς τη λένε, της ηλικίας σου είναι, ρε. Ποια, ρε. Η ηθοποιός αυτή. Μελαχρινή. Μελαχρινή με τα μπλε τα μάτια. Ελληνίδα. Ναι ρε. Δεν ξέρω από Ελληνίδες. Με το Θέμη εδώ το Μαντίδη που ήταν ρε. Ασχολούμαι μόνο με το Hollywood. Και Showbiz.
Showbiz. Πώς τη λένε αυτοί, ρε. Ωραία ηθοποιός. Πολύ καλή. Εργαλείο. Πρέπει να πιάσουμε μια τέτοια συζήτηση τώρα. Πλούσια προσόντα. Δύο αρκούδες και μια χόντα. Έτσι, όταν έχεις, έχεις προσόντα, έχω δύο αρκούδες και μια χόντα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, φίλε. Πάμε διάλειμμα, γιατί τελευταίο μισό ώρα έχουμε να μιλήσουμε για γυναίκες. Με τον κύριο 8 Minutes. Καινούργια ακούμε. Όμορφα λαϊκά τραγούδια, τι δηλαδή πρέπει να ακούμε. Τι ακούμε. Πες μου τι ακούμε, θέλω να ξέρω τι ακούμε. Βάλε τα ακουστικά να ακούς. Όπως όχι, το άκουγα. Πες μου τώρα δηλαδή. Μα βάλεις τώρα κάνει, το ραϊκίζει. Ο συγκεκριμένος έχει κάνει Instagram. Όχι, πώς το λένε, πώς το έχει. Δες το. Τι λέει. Μεσίνιο. Απαντάμε, επιβεβαίωση. Βάλε και το 5. Το 5, το νούμερο που φόραγε. Όχι, όχι, δεν το, στο βγάζει και μια φορά το Instagram. Μόνο μια φωτογραφία έχεις, ρε. Δεν είναι για παραπάνω. Δεν είναι για παραπάνω. Τελικά δεν μάθαμε αυτή πώς τη λένε. Είναι στο Epsilon Channel τώρα. Είναι το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, το καινούργιο. Αυτός είναι ο Ζαν Μπατίστ. Που τον καλέσαμε στην εκπομπή, ο τραγουδιστής. Για μια 7 ετία, 10 ετία που έγινε αυτή η ταινία. Είναι ο Κώστας ο Βουτσάς, ο τελευταίος των Μοϊκανών. Ο Στίβ ο Ντούζος. Ζει ο Ντούζος. Που έπαιζε ζάρια με τον κόμματο. Ο Ντούζος δεν ζει. Κάτσε και τα μπερδεύω. Ζει ρε. Νομίζω όχι, έφυγε. Ναι, ρε. Κάτσε να κάνουμε ένα. Έλα ρε τώρα, τέτοια μέρα εδώ τους έχουμε. Γουγκλαρίς. Τι είναι ο Στίβ Ντούζος. Ντούζος. Με το live που κάναμε όλο το Instagram και γίναμε φίλοι. Έπεσε το Instagram, ρε φίλε. Έπεσε το Instagram. Τι λέει, το είναι εργαλείο το Instagram. Αρχίζει και ψοφάει το Facebook, βλέπω. Σιγά σιγά. Το είναι αλήθεια. Σταύρε. Όχι, Steve Ντούζος. Πού χάθηκε ο Steve Ντούζος. Πέθανε ο Ανδρέας Ντούζος. Ο μπαμπάς του, ρε. Ναι. Και τέτα Ντούζο, αδερφή. Ναι. Ωραία ηθοποιός. Ωραία κόμενα βασικά. Ωραία ήταν, από εκεί τα μπάζα και τι 90 είναι η μοναδική που βλεπότανε. Ναι, δεν ωραία. Το σταυροπόδι της Δήμητρας Ματσούκα, αυτά τα έχεις στο... Αυτό είναι στο socialgram.gr. Ναι. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε όλα τα νέα των celebrity, τι ανεβάζουν στο Instagram, ένα πολύ ωραίο site, το μικρό μας παιδάκι. Θα μεγαλώσει και αυτό. Αύριο έρχεται η... Όχι αύριο. Την Τετάρτη θα έχω τη νέα μου ιστορία στο gpavlapoint.gr για τους φίλους. Να θυμηθούμε μια χρονιά πολύ σημαντική. Το μεγαλύτερο σουτ που έχει παιχτεί στη νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ. Αν δεν έκανε τη βλακία ο κολλητός σου στην ΑΝΤ, το μεγαλύτερο θέλω το τρίποδο του που πρέλευε σε 8 μέτρα. Στο τελικό με τη ΡΑΕ. Αλλά αυτό ήταν τελικά επειδή πήρε νίκη, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, το πιο ωραίο, το πιο... Καυλωτικό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσω. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν... Πω, ξεφτυλίστηκα. Ήτανε... Και, η μεγάλη, και από τις πιο ωραίες φωτογραφίες που έχουν βγει είναι. Ναι, πώς είναι η φάση, όταν κάθεται κάτι καλό, να ναι, υπάρχει και φωτογραφία. Και να υπάρχει και φωτογραφία. Θα ήταν κρίμα να μην υπήρχε αυτή η φωτογραφία, φίλε. Πρώτα απ' όλα δείχνει πώς έχει ξεφύγει ο Πέτζα από τον Βούξεβιτς. Είναι 1,5 μέτρο πίσω. Δεν έχει ξεφύγει. Σουτάρει από τα 8 μέτρα. Εδώ ρε φίλε, έχει φύγει από το μαρκαρισμά του. Να σου πω κάτι, είναι πολύ μακρινό το τρίποντο. Απλώς είναι πολύ πλάγια και είναι η κάμερα από, την, από εδώ είναι η κάμερα και αυτός είναι από την απέναντι μεριά. Είναι κολλημένος στη γραμμή. Κοίτα τώρα, με τα 6,75 δεν είναι μακρινό. Είναι στα 8 μέτρα. Πολύ σηκώνεται από τα 8 μέτρα. Όχι. Στα 7 μέτρα. Από τα 8 μέτρα φαίνεται. Το μισό γήπεδο είναι 15 μέτρα περίπου. 14 μέτρα είναι. Μέσο όρο. Γιατί το γήπεδο μπάσκετ είναι από 27 μέχρι 30 μέτρα. Έχετε.
Εδώ δεν συμπάσχει το μάι. Πάνω κάτω. Ενώ το αριστερό μπακ πατάει τη γραμμή, τη μεγάλη περιοχή. Τόσα σπίτια θα κάνει εσύ όλη σεζόν. Ποιο ρε. Το αριστερό το μπακ. Που ξύνεται το αριστερό μπακ, πιάνει το αριστερό. Το στόπερ λες, το στόπερ. Μπερδεύεις το στόπερ με το μπακ. Το μπακ άμα κάνει και κάνα overplay. Είναι αυτοί που ξαπλώνουν και τους τραβάνε τα πόδια, οι κραμπές. Αυτή είναι, αυτή η θέση είναι. Που ξαπλώνουν και σηκώνει το πόδι ο άλλος και πάει ο άλλος, ο αντίπαλος και τον πατάει τα δάχτυλα. Πού πάθετε κράμπα εσείς, δε Γιάννη. Είμαστε γυμνασμένοι, ρε τελεμέ. 42 γνώ φετών είμαι. Κοίτα εδώ. 9% λίπος. 9% λίπος. Δίπλες. Ποιες δίπλες. Δίπλες είναι αυτές. Ποιες δίπλες, ρε μάτια. Ας το κάνουμε εμείς το story. Άσε, μη σηκώνεσαι μόνο με τσαφούρα, κάτσε κάτω. Άμα είναι φέτες και καθιστός φέτες είναι. Καθιστός, κάτσε... ούτε ο Μπολ δεν είναι φέτες. Εγώ σηκώθηκα, ορίστε. Πάρ' το. Ποιο ρε. Πάρ' το ρε. Τέσσερις, βλέπω. Πάρ' το. Περίμενε. Ας βάλε το γρήγορο, το γρήγορο βάλε. Σήκω, σήκωσέ το. Σήκωσέ το. Σήκωσέ το, πάρ' το. Αυτό είναι δίπλες η Κυλιακή, σήκωσ' το μία. Φιλέ, στην ευθεία είναι πρώτα δίπλες... βγαίνει η μύτη μου είναι... και μετά βγαίνει το σπίτι σου. Εσένα πρώτα βγαίνει η κοιλιά είναι σου. Είναι δίπλες η Κυλιακή. Πρώτα βγαίνει η κοιλιά μην σου το κάνω, και μετά η μύτη. Μην υποθυμάνε. Ο... άσρε μου. Κομπλεξικός, κομπλεξικός. Όχι, δεν είναι κομπλεξικός. Ξέρεις τι είναι. Ζηλιάρης. Ζηλιάρης. Μία λέξη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι φίλε. Οι γυμνασμένοι είσαι. Μένουν οι γυμνασμένοι. Έχεις δει κανένα χοντρό μπασκετμπολίστα εκτός από το Φάνη τον Χριστοδούλο. Ποιο, αυτό που έχεις να πεις. Άλλον, τι? Άλλον χοντρό μπασκετμπολίστα, είδες. Χοντρό μπασκετμπολίστα. Ναι. Το Σακίλ Ονίλ. Τι λες τώρα, ρε. Τι να λέω, όταν έχεις δει πως είναι ο Σακίλ Ονίλ. Τι είναι, έχει πάρει άλλα 20 μπάσκελ. Κιλά. Άλλα 40 κιλά. Τον... από τους εκατομμύρια μπασκετμπολίστα που υπάρχουν. Πώς φορτάς. Ο Ρονάλντο πώς είναι, του Γιουβαρλάκη. Ο Ρονάλντο, ο καλός, όχι ο Μούφας. Δεν και Μούφας, με 1500 γκολ, 120 γκολ στο Champions League. Μούφας. Έχει βάλει όσα γκολ στο Champions League. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες. Ξέρεις πόσους λένε τις ροδέλες οι Βραζιλιάνοι. Πώς. Φυρίκια. Φυρίκια. Ναι. Φυρίκια και ακτινίδια. Οι Βραζιλιάνοι λένε τους τζούφιους. Ναι. Ακτινίδια και φυρίκια. Πώς λέγεται στα Βασιλιάνικα το φίλικο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πώς ξέρεις εσύ ότι. Είχα συμπαίκτες. Στην Ισπανία έπαιζα. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, παγκόσμιοι παίκτες. Είχα Βραζιλιάνο τον Κάρλο Τσίπι, Τσίλι. Ο Τσίλι, ρε. Κάπως έτσι το λέγανε. Ιδέα δεν έχω ναι. Και το πιάσε κατά λάθος. Ξέρεις, στην Ισπανία είναι. Η Naturalzele, πώς του λένε αυτούς. Naturalzelak. Ήταν τέσσερις σε κάθε ομάδα. Τέσσερις Βραζιλιάνοι. Να το έχει πολλούς το Ισραήλ παλιά, ρε, η Μακάμπι. Πιο πολύ ήταν οι μαύροι. Μακάμπι όπως... έβαζαν τους μαύρους ώστε παντρεύαν τις γυναίκες για να πάρουν υπηκότητα. Ρε. Αυτός. Εκείνος ο κοντός, ο Σάρπ. Σάρπ, παιχτάρα. Σάρπ έχει βάλει τρίποντο που δεν μπαίνει ποτέ από το κέντρο και πήγαν Final Four και το πήραν. Και μεγάλος ο Σάρπ στην ηλικία. Μεγάλος, τρίτη αλλαγή. Είχε, ναι, είχε και παιδιά με Ισραηλινή. Είναι αυτός που παντρεύτηκε και έμεινε με τη γητή καψουρεύτηκε μετά. Ποιον άλλον είχαν, ρε. Αυτός ο Μπέρκοβιτς. Δεν το θυμάσαι. Μπέρκο... έπαιξε αντίπαλος, ρε. Με Μίκη Μπέρκοβιτς. Ναι. Πού, ρε. Το πρώτο μου παιχνίδι, αυτός έπαιζε Χαποέλ Τελαβίβ. Το πρώτο μου παιχνίδι, ΠΑΟΚ Χαποέλ Τελαβίβ. Έπαιζε ο Μίκη 47 έπαιζε. Τότε. 46-47. Ο οποίος ήταν τον έβλεπε μικρό, θα πάθαινε σοκ. Ναι, ναι, έχω ακούσει, δεν τον έχω δει. Έχω δει κάτι βιντάκια. Αυτός ήταν εκεί, ήταν 2 μέτρα γκάρντ. Που τότε ναι, τα έβαζε, δύο μέτρα. Έβαζε, ο πρώτος σκόρ, αυτός και ο Τζάμψη. Τζάμψη. Αυτός ο Τζάμψη, ο Ρισάρ Ντακουρί, τους έπιανε σαν επιφάνιο. Σαν επιφάνιο, τους έκανε ο Γκαλιέγκο, τα νεσπού κάθε Πέμπτη. Ποιος, δε. Ο Γκάλης. Όλους αυτούς. Εντάξει, όχι, ίδιο επίπεδο. Όχι, όχι. Εντάξει. Εντάξει, χωρίς πλάκα. Το όχι, επίπεδο. Νούμερο ένα ήταν ο Πέτροβιτς. Νούμερο ένα ήταν ο Πέτροβιτς. Ναι, γιατί πήρε, τα πήρε όλα. Ήταν πιο σύνθετο το παιχνίδι. Ναι, τα πήρε όλα. Πρώτος είναι ο Πέτροβιτς, είναι ο Σαμπόνης και είναι και ο Γκάλης. Ναι. Και ο Ματσουλιώνης. Όχι. Γιατί όχι. Εντάξει, δεν είναι μόνο. NBA ήταν. Και άλλοι, μωρέ. Υπήρχαν και άλλοι. Δεν ήταν τα παίξει στο NBA όπως είναι τώρα. Τότε είχαμε. Ξέρεις ότι από τους μεγαλύτερους που δεν το λένε ήταν ο Πάσπαλη.
Εννοείται ότι πάσπαλε. Πήγε χτυπήσει τον καρπό, ήταν 35 άρεσε. Μιλάμε... Ναι, αλλά πώς ξέρετε. Και μετά βγήκε ο Κουκότς. Στην Ιουγκοσλαβία, φίλε, ήταν τρίτο τέταρτο βιολί. Ποτέ δεν ήταν νούμερο ένα. Για να καταλάβεις το επίπεδο της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Αυτό έφυγε, ρε. Η Εθνική Ιουγκοσλαβία ήταν τέτοιο γιατί ήταν οι γενιές έτσι. Αυτό σου το έπεσε σε γενιά που ήταν ένας και ένας. Μόλις έγινε Σερβία, αυτός ήταν και το boss, αυτός ήταν και... Αλλά ήταν και σε ηλικία 27-28 χρονών που βγήκε ο Μποντιρόγκα, βγήκε ο Τζόρτζεβιτς, αυτή είναι πιο μικρή. Ναι. Δηλαδή αυτός έτσι, εκεί το έχασε, λόγω ηλικίας. Αν ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος ή 3 χρόνια πιο μικρός, θα ήταν αυτός το νούμερο 1. Δες να πάρουμε αυτό το μπούκι, ρε. Παίκτη βρήκες ρε, για το ποδόσφαιρο. Έχω διάλογο παίκτη. Δεν με είπες. Ο προπονητής. Ο Μίχελ είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Ε? Είναι, αλλά ο προπονητής αποφασίζει. Έχει συμβόλαιο ο Μίχελ. Νομίζω έχει. Αλλά δεν είναι, πλέον δεν είναι αυτό που... Ο Πούκι έχει 19 γκολ, 11 ασίστ. Κάτι κάνει, πες τι έκανε. Το ξάδερφό μου θα τον πήραμε ή όχι? Ναι, ρε, είπαμε τελείως αυτό. Ανακοινώθηκε? Ναι, ρε. Ωραία, θα λέω ότι είναι ξάδερφός μου ο Γιάννουλης. Δεν είναι ότι ανακοινώθηκε. Πέρσι 29 γκολ 10 assist, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι αυτό, σεντερφόρ? Σεντερφόρ, αλλά πόσο χρόνο είναι? Α, 28 είναι μόνο. Το 90 γεννηθείς. Το 90. Πρόπερσι 13 γκολ 1 assist, γιατί? Πόσα παιχνίδια έπαιξε? Πολλά, 44. Η περσινή του χρονιά ήταν καλή. Εντάξει, θα μπει μέσα στην Τούμπα, θα δει τους οπαδούς για αυτά, θα ανέβει. Εδώ που έπαιζε, α, στη Celtic. Έκανε 13 γκολ στη Celtic. Εντάξει, δεν έχει κακό βιογραφικό. Λέγεται, έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ σίγουρα. Πόσα παιχνίδια κάνει σύνολο τα τελευταία 5 χρόνια? Έχει γεμάτες χρονιές. Δεν. Γεμάτες, δεν έχει τραυματισμούς δηλαδή. 40 φεύγα. Ωραία. Πιο μικρή είναι 14-15 που και έχει 50-60 γκολ. Θα σου πω, στην Brøndby έχει 164 συμμετοχές. 72 γκολ, 23 ασίστ. Καλό νούμερο. Καλό νούμερο. Για μένα η ασίστ είναι σαν τον γκολ. Τα βάζω ναι, μαζί. Αυτό τα βάζω μαζί. Ξέρεις, δεν πάει 1,5. Έτσι πρέπει να το. Για μένα πάει. Όχι στον μπάσκετ. Πάει 1,5. Να σου πω κάτι, γιατί πρέπει και ο άλλος να είναι καλός. Άρα δεν μπορείς να το υπολογίσεις τον άλλον ή είναι καλός ή δεν είναι καλός. Γιατί μπορεί να είναι και ο άλλος καλός γκολτζής. Μπορεί να είναι και ταγάρι. Ξέρεις τι βλέπω εγώ. 100 γκολ ασίστ. Η ασίστ είναι 50. Έτσι θα το μετράς. Τέλος πάντων, εγώ, επειδή υπάρχει και η στατιστική που είναι assist που δεν πήγε γκολ, γιατί ήταν βόδι ο άλλος. Αν έχω πλήρη εικόνα. Αυτά, ρε, φίλε. Ναι, αν έχω πλήρη εικόνα, θα σου πω. 72 γκολ, έχει 100 γκολ ουσιαστικά, συμμετοχή σε 100 γκολ στα 164 παιχνίδια. Καλό νούμερο. Αλλά για επίπεδο χαμηλότερο από το δικό μας. Στη Σάλκε έκανε 2 χρονιές, αν θυμάμαι καλά, 47 συμμετοχές, 8 γκολ, 3 assist. Μικρός ήταν τότε, πέρασε καιρός. Μια χρονιά στη Celtic 38 συμμετοχές, 9 γκολ, 3 ασίστ. Στην Ελσίνκη μια χρονιά 33 παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι πάνω από 10 εκεί πέρα παίζει στα 10 γκολ της χρονιάς. 18 γκολ, 10 ασίστ, εγώ βλέπω και τις ασίστ πάντα. Ναι, αυτό σου λέω, οι ασίστ πρέπει να μετριώνται μισές πριν να τις βάζεις. Στη Σεβίλη έχει 17 συμμετοχές, 3 γκολ, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Α, όχι, η Σεβίλη είναι η, όχι η FC, είναι η δεύτερη ομάδα της, η Σεβίλη Αθλέτικο. Α. Είναι οι β' ομάδες που έχουν. Ναι. Τέλος πάντων, 62 συμμετοχές στη Φιλανδία βασικός, όχι βασικός, διεθνής, 12 γκολ. Εμένα δεν με, για δεύτερος φορ, πίσω από τον Πρίγκιπς δηλαδή, δεν με χαλάει. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος. Είναι μια σταθερά, είναι κάτι, είναι... Εγώ λέω ότι μπορείς να βρεις καλύτερο, αλλά... Επίθεση τσάρτα σε τσίπλα. Πάρ' τα όλα. Το ζήσαμε και αυτό. Ποτέ. Πήγα χθες στα βαφτίσια του Χρύσανθου, βάφτισε τη μικρή του την κορούλα, τη Μαρία. Να τη χαίρεται. Το χειρότερο όλο βέβαια είναι ότι τραγούδησε ο Χρύσανθος. Είπε δύο τραγούδια. Α, τη γεμάτα. Γεμάτα, ναι. Εντάξει, φίλε, χαρά εδώ. Και σκηνική. Όχι, ναι, εγώ περίμενα ότι δεν το έχει και θα κορόιδευα. Ναι. Φίλε, έχει ένα κρυφό ταλέντο. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά με δημοσιογραφία, αν ξαναπέσει ο Άρης 12 φορές. Ωραία. θα έχει ένα αποκούμπι για μεροκάμα του. Το βοηθήσει εκείνη τη φάση με τα site με αυτά λίγο. Βέβαια. Ενώ σου ξέρει του Χρύσανθου. Socialgram.gr όπως το ακούτε και το gpavlapoint.gr που έγραψε πολύ ωραία ιστορία για το G-Point ο Χρύσανθος. Ωραία. Μάθε τέχνη και άστιμο. Μάθε τέχνη. Όχι, μπράβο το. Δηλαδή
Δεν το περίμενε. Σουκαρίστηκα. Εξεπλάγει. Εντάξει, δεν είναι το σουλούπι για τραγουδιστή. Περισσότερο. Για μπασκεμπολιστά. Με τα γυαλιά του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τα θυμήθηκε. Ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια επιλογή επαγγελματική που μπορεί να την έχει. Ωραίο αυτό που έγραψες για το SDNA. Το διάβασα στο αεροπλάνο καθώς ερχόμουν. Δίκιο έχω. Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, είναι ότι έχεις δίκιο. Είναι γεγονότα. Εγώ ξέρεις. Αυτά μου αρέσουν. Τα γεγονότα. Ας κράζω από κάτω. Ας κράζω όσο θέλω. Εμείς μπορούμε να γράψουμε ότι όταν σας τα λέγαμε στην αρχή της χρονιάς μας πολεμάγατε. Ε. Τι. Στην αρχή της χρονιάς που ξεκινήσαμε κι εμείς, δεν λέγανε διάφοροι για τον Παπαθεοδόρου. Και για τον Λουτσέσκο, και για τον Λουτσέσκο εννοείται, αλλά δεν, με επιχειρήματα τώρα μιλάγαμε, δεν λέγαμε, λέγαμε αυτό, εκείνο, χρειάζεται αυτό η ομάδα, με τα λίγα που ξέρουμε. Άλλος τι έγραψε, μου σε έκθεση. Και δικαιωθήκαμε, μέχρι στιγμής. Που άμα έλεγε στην αρχή της χρονιάς του Παπαθεοδόρου ή το ΠΑΟΚ ή τους ΠΑΟΚΣΙΟΥΣ, κοίταξε θα βγούμε τέταρτη. Τα λέγανε εντάξει, τέταρτη, έτσι κι αλλιώς θα βγαίναμε. Ναι, αλλά πώς βγήκαμε τέταρτη. Πώς θα βγαίναμε έτσι κι αλλιώς, δεν κατάλαβα. Έχουμε τέταρτο μπάτζετ. Με αυτό που λέγανε όλοι. Πρώτος ο Παναθηναϊκός. Όχι, είμαστε στην τετράδα. Ναι, λάθος το είπα εγώ, συγγνώμη. Είμαστε στην τετράδα. Σου πω εγώ τον μπάτζετ που τα ξέρω. Πρώτος ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος ο Ολυμπιακός. Τρίτη η ΑΕΚ. Τέταρτος ο Προμηθέας. Πέμπτο το Λαύριο. Έκτη. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, τον τέλειο θα πει. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Έκτο μπάτζετ έχουμε. Από πού πει που τετράδα είναι εξασφαλισμένη. Δεν είναι εξασφαλισμένη. Με έναν Προμηθέα που κάνει παπάδες. Και θα το δούμε. Άμα, θα καλά, θα 3-4, το δούμε τώρα. Θα δεις πως τώρα που θα παίξουν δύο παιχνίδια γρήγορα. Δηλαδή Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δηλαδή, ο Προμηθέας δεν έχει παίξει τέτοιο μάτς ποτέ. Ναι, παίζαν έναν αγώνα το Σάββατο. Άιντε, ρεπό Κυριακή. Δευτέρα πρωί ρε πω, ναι, πάμε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο πολύ καλός παίκτης δεν έχει rotation μεγάλο. Ναι, αυτό σου λέω, ότι δεν έχουν παίξει ποτέ play-off. Και μας έφερε ο Μαργαρίτης, φίλε, που κάνει παπάδες. Έχει κλάση. Μαργαρίτης, το έχουμε πει εδώ και καιρό, το παιδί του δου είναι σε πολύ... είναι επικίνδυνο τώρα και για το παιδί, αλλά βλέπω ότι όταν... Δηλαδή το garbage minutes... Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Για πώς το ξέρω μία μας. Garbage minutes. Δηλαδή αυτά για όσους μπασκετικούς ξέρουν. Μόνο οι καθηγητές τα λένε αυτά. Μόνο οι καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο basketball. Garbage minutes. Δεν παίζει κανένας που έχει έστω και λίγο πρόβλημα. Α, να πούμε και τα άσχημα για τον Τζόχλα. Φάνηκε στη φάση πάνω. Φάνηκε στη φάση, παιδιά. Δηλαδή, δαγκωθήκαμε όλοι εκεί πέρα. Πονέσαμε όλοι. Ήταν πλαϊνό, ρε φίλε. Ήταν πλαϊνό. Αυτό το κουσάκοτα που βάζει τρίποντο. Ενώ σταματήσαν οι άλλοι όλοι. Εντάξει, μόνο τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το πει τώρα. Πώς θα ήσουν, εντάξει. Δεν είναι ποδόσφαιρο να υπάρχει fair play. Τι fair play, δεν έχει αυτό το φλόρικο. Οι διαιτητές το κόβουν. Να σου πω κάτι. Ο διαιτητής έχει για να σταματήσει το παιχνίδι στο μπάσκετ πρέπει να πέσει κάτω. Άμα έπεσε 3 δευτερόλεπτα γιατί έπιασε το πόδι του. Δεν έπεσε, ξέρεις, μπαμ, χτύπησε, έπεσε. Κατάλαβε ότι κάτι έγινε και το πήγε λαου-λαου. Δηλαδή κρατήθηκε από το φόβο, όχι ότι πόνεσα μία μπαμ δυνατή, α, πονάω, α. Το κατάλαβε. Κατάλαβε, εννοείται. Μα είναι κράκ, κύριε, είναι κράκ. Εντάξει, είναι, τώρα αυτό είναι χτύπα ξύλο, είναι το χειρότερο. Είναι δυνατός ο Απόλλωνας. Είναι παλικάρι. Το ΠΑΟΚ δεν θα του πουλήσει τον το Απόλλωνα, είναι κομμάτι. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχουν. Μπορεί αυτά. Μπορεί να ανάρρωση. Όχι, η ανάρρωση δεν είναι, αυτά είναι. Θα τον έχουμε πίσω αρχές του 19, λογικά. Τώρα ναι. Εντάξει, είναι και ηλικία τώρα, είναι, για αυτά είναι όλα μετράνε. Το θέμα είναι να μην βιαστεί, να γίνει σωστά η αποθεραπεία, γιατί αυτό είναι. Πλέον οι χειρίσεις είναι ρομποτικές, εύκολες, ξέρεις αυτά. Το θέμα είναι να, η αποθεραπεία. Εντάξει, είναι παλικάρι, είναι μέλος του ΠΑΟΚ. Ήταν στα δύσκολα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Βοήθησε. Τους έφερε, σταθερά. Πάνω τα λεφτά που έπαιρνε πάντα.
και αυτή είναι και η μεγαλύτερη μαγιά. Σήμερα στην κουβέντα που κάναμε με τον Παθοδόρο μέσα στη μέρα στην εκπομπή, του λέω: πώς θα παίρνω πρωτάθλημα, δηλαδή, πώς θα μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός. Δηλαδή, λέω, αν κάνουμε 3-3,5 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ, μπορούμε να χτυπήσουμε διάδα. Αφού είπε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Μου λέει ναι. Βέβαια, ρε φίλε. Ένα παιχνίδι είναι, ρε. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Σου άμα το βάλεις κάτω, άμα το βάλεις στο μπάσκετ με τα play-off, είναι ένα διπλό. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δηλαδή, όποιος κάνει το διπλό, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να περάσεις. Δηλαδή, πώς περάσαμε εμείς. Εμείς ήμασταν τέταρτοι. Ναι. Όταν έβαλε στο Γιάκοβιτς στο τρίποντο. Όχι τέταρτη, ήμασταν τρίτη. Δεύτερο ήταν ο Ολυμπιακός. Όχι, τέταρτη ήμασταν. Ναι, τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος. Και πρώτος ήταν ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος. Ναι. Σπάμε εμείς στην έδρα του Ολυμπιακού ναι. και έτσι πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναι. Για άλλα 5-6 χρόνια δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Απλώς σπάσαμε εμείς στην έδρα με τον Στογιάκοβιτς και πήγε ο Παναθηναϊκός με πλεονέκτημα έδρας εναντίον εμάς. Και παίξαμε και 5 παιχνίδια. Δηλαδή, χάσαμε 6-7 πόντους εκεί, τους κερδίσαμε 10 πόντους. Είχαμε καλύτερη ομάδα. Ναι. Δηλαδή, άμα περνάγαμε, άμα είχαμε πλέον. Στο πέμπτο παιχνίδι, κατεβαίνει, φτάνουμε με το λεωφορείο, 2 ώρες πριν το μάτς, και εκείνη την ώρα κατεβαίνει από μια άσπρη Mercedes, ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος, με τον Βιδάλη. Δηλαδή, ήρθαν μαζί στο γήπεδο. Ήτανε, εγώ ας πούμε, ήταν η μεγαλύτερη εκδρομή στο μπάσκετ. Μέσα στο ΑΚΑ. Που έχω ζήσει εγώ, ναι. Γιατί στο Ειρήνη και Φιλία είχαμε πάει ένα τάλιρο στο ποτάθλημα. 5.000 ήταν. 5.000, μετρημένη ήταν. Μετρημένη. Ήταν. Δεν ήμασταν 5. Ήτανε, βρε. Δεν ήμασταν 5, το 30%. Όχι, το 30%. Ποιο 30, ρε. Έχουμε πιάσει το πέταλο όλο. Όλο όμως. Ε, τι, άμα τα μετρήσεις. Στο Ειρήνη και Φιλία έχουμε πιάσει όλη την κούρβα. Το πέταλο στο ΑΚΑ είναι έτσι. Στο Ειρήνη και Φιλία το πήγαμε με τα πόδια από την Πειραιώση. Με το που τελείωσε ο αγώνα. Επειδή αφυδατωθήκαν όλα τα παλικάρια, μιλάμε τώρα, τους δίναμε μπουκάλια νερό και δεν θέλανε νερό, λέει, φωνάζανε να τους ποτίζουμε, γιατί είχαν αφυδατωθεί τώρα, μιλάμε. Βέβαια, αφού δεν τους αφήνανε να πιει νερό και δεν τους αφήνανε. Τους είχαν εκεί πέρα από τις 2 ώρα το μεσημέρι, τι ώρα. Άσχημο συνέστημα αυτό. Κάτι κλοπιές. Καλά, αυτό πάντα. Αλλά ψάκια μου. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο που σου κάνουνε, που στον δρόμο έχουν κλείσει τα πάντα και δεν μπορείς να πιεις νερό. Αυτό λέω, ότι είναι το χειρότερο, φίλε, μη σου τύχει. Και πολλές φορές σε πολλά γήπεδα δεν δίνουν παραπάνω νερά, επίτηδες, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έφερε, δηλαδή, αφού, όχι μέσα στις έρευνες. Πάρα νερά, να μην μιλάς κιόλας και άιντε. Το ξύλο που έφαγε στο Γιάκοβιτς, από τον Μπάιρον Σκότ και τον Αλβέρτη, δηλαδή, να κάτσεις να το δεις από το πρώτο δευτερόλεπτο, τον κάνουν παγίδα παντού, εντάξει. Και εμείς είχαμε τώρα το σερφ που παίζαμε το σύστημα Σταυρός. Το ξέρεις αυτό, το τι έγινε. Πάει ο Ζαγόρας, ο φίλος του Ζαγόρας και έχει πάρει στο ποιο κανάλι είχαμε εδώ πέρα. Ομέγα. Στο Ομέγα, συνέντευξη των σερφ. Και έχει το μεταφραστή του Στίβ το Στράτο Κωνσταλά, πως ο Κωνσταλάς, πως το λένε. Και τώρα ο Ζαγόρας. Λέει, παίζεται λέει το σταυρό και εμείς στα αγγλικά υπάρχει ρε, το cross, ναι. Λέει, παίζει το σύστημα το σταυρό και μετάφραζε ο Κωνσταλάς, play cross, yes of course, λέει, κάνεις το σταυρό, δες την μπάλα σου στο Γιάκωβιτς ή κάνεις το σταυρό σου και τον κοίταζε ο σερβ, what, ρε, τι γέλιο. Τέλος πάντων, 10:05 πήγε η ώρα. Άιντε, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Χρόνια πολλά και στο Θανάση του Κιλόνι πλάκα-πλάκα. Γιατί τι έχει. Έχει γενέθλια. Α, έφερε τίποτα να τσιμπήσουμε. Έχει 30 κουτιά απ' έξω. Ωραία. Εγώ θα φάω το αυτό για να είμαι σε φέτες. Ωραία, πάμε. Άντε, γεια σας. Καλό βράδυ. Ακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Μόντα Λουμίν. Κορυφαία και στην τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα. Κορυφαία και στο σέρβις.